Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει πίνω καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να κάνουμε κλειστή τύπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της κατάθλιψης και της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε σουξουμούξου και να γυρίσουμε επιτέλους λίγο το κλίμα γιατί δύο μέρες μας έχει φάει στεναχώρια. Όχι δηλαδή ότι όλα είναι εντάξει, το διευκρινίζουμε, συνειδητά το ότι επιλέγουμε να προχωρήσουμε δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Απλά δεν μπορούμε να φάμε και τρίτη μέρα στην κρίνια και στα μυρολόγια, εννοείται θα συνεχίσουμε τις γραμμές και την κριτική γιατί γίνονται πράγματα που δεν μας αρέσουν την ομάδα, αλλά να κοιτάξουμε λίγο. Να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Αν αυτό είναι εφικτό, δεν ερχόμαστε για να σας μαυρίζουμε την ψυχή. Ο σκοπός της εκπομπής, το έχουμε πει, είναι ψυχαγωγικός. Έχω Σωτήρη Δασκαλάτσι, συντακάμις μωρέ, φίλε. Εσύ, κι όσοι, εντάξει, καλός κι όσοι, αλλά. Εντάξει, δεν... εσύ, φίλε, δεν είναι. Μετά από σένα το χάος. Είσαι ξεχωριστός, φίλε, δεν είναι. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει, τα ξέρεις τώρα. Σίγουρα δεν ακούει ο κι όσοι τέτοια ώρα. Χρήστο, αδερφέ, να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Μιχάλιδες, άγγελοι, αγγελικές, γιορτάζουν επίσης οι Γαβρίλιδες. Γαβρίλος, Γαβριέλα, είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Θα την κατέτασα στο νούμερο 4-5 εκεί. Δηλαδή παίζεις για Europa League, προκριματικά όμως. Δηλαδή playoffs. Ξεκινάς, έχεις δύο αγώνες πριν μπεις ομίλους, Europa League. Αν πούμε ότι είναι ρε παιδί μου Γιώργος, έτσι, Μαρία... Εκεί βγαίνεις κατευθείαν βγαίνεις χωρίς προκριματικά. Ομίλους. Γιώργος, Μαρία, Γιάννης εκεί, έτσι. Θεωρώ ότι είναι, βγαίνουν κατευθείαν. Είναι με διαφορές τερμάτων και τέτοια, παίζουν στις ισοβαθμίες. Να πούμε μετά Κωστάδες, επίσης φίλε, που είναι, είμαστε εκεί δευτεροτρίτο, εκεί κάπου, δευτερότριτη. Και νομίζω ότι τώρα Άγγελοι, Μιχάλιδες και τα λοιπά είναι... Ένα όνομα πάρα πολύ διαδεδομένο, πολύ αγαπημένο, πολύς κόσμος. Αν έχετε όποιον και να έχετε και να γιορτάζει, είτε εσείς οι ίδιοι ή ότε οποιοδήποτε, να χαίρεστε τη μέρα αυτή της γιορτής και να ελπίζουμε να την περάσετε όμορφα. Δεν χρειάζεται όταν λέμε όμορφα με πολλά λεφτά, αυτά έχουν πεθάνει πλέον. Μπορεί να είναι παρεούλα. Μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι δύο τσιπουράκια, μπορεί να είναι ένα καφάσι κάπου στη δουλειά. Με δύο κοψιδάκια, μπορεί. Εμείς σήμερα κληρώνουμε δύο υπέροχα δώρα. Το ένα είναι τσιτσί από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, που είναι το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να είστε έτοιμοι γιατί σε λίγο θα έχουμε από εκεί και δεύτερη σακούλα. Και δεύτερα δώρα με κοτονοστιμιές, άγγελος και κοτομπουκές και φιλέτα κοτόπουλα και σουβλάκι κοτόπουλο και. Ό,τι έχει στο μαγαζί του ο Χρήστος, ο Χρήστος λέω, είδες, ό,τι έχει ο Μιχάλης. Λοιπόν, θα έχουμε και δεύτερη, δηλαδή ψαχνόμαστε όπως καταλαβαίνετε, δεν μένουμε... Ανενεργοί, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, ψάχνουμε πώς, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα δώρα μας στα τραπέζια. Στη Λαδόκολο, ο άνθρωπος πρέπει να έχει ταΐσει, να πούμε, τη μισή Θεσσαλονίκη. Θα δεις, ταΐσουμε και την άλλη μισή. Τα δώρα, τι να πούμε τώρα, από την Electronet. Χθες προχθές, δύο κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, τα πάντα όλα ο άνθρωπος. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και ο Εσκιάδης κάποια στιγμή θα δώσει δώρο που εκεί το δώρο όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ολόκληρο υγραέριο, δεν μιλάμε για κάτι απλό και εκεί θα δώσουμε όμως και ένα υγραέριο δώρο κάποια στιγμή όπως κάνουμε κάθε εξάμηνο και θα δώσουμε και ένα που θα είναι 50% έκπτωση που είναι στα 7 εκατοστάρικα, είναι μεγάλο το κέρδος, θα πας με 3,50 και με 3 εκατοστάρικα να βάλεις υγραέριο. Έτσι. Και η Καλόε θα δώσει δώρα πολλά και πλούσια. Και γενικότερα είμαστε σε μία εγρήγορση για να μπορούμε να σας ευχαριστούμε με αυτόν τον τρόπο.
Δεν συζητώ για τα διήμερα, για τα αυτά και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνετε, τσούξου μουξου. Θέλω να δω το πρώτο μήνυμα που έρχεται από τα Γιάννητσά. Καλημέρα Κωστή, ευχαριστώ πολύ για το άλμπουμ. Να σε καλά αδερφέ, αυτά είναι παλιό. Δηλαδή το παρέλαβες με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Φαντάσου, έχω χρέη, χρέη. Είχα ένα άλμπουμ που το χρωστούσα από τον Αρένα ακόμα, φίλε. Έτσι, δηλαδή κοντεύουμε δύο μήνες εδώ, αλλά δεν χάθηκε το δώρο. Θέλουμε να είμαστε απέναντί σας, ακόμα και στη μετάβαση, δηλαδή να μην χαθεί τίποτα. Όχι ρε, τι 5 χρόνια. Αρένα ρε, όχι αντένα. 5 χρόνια περίμενε. Φαντάζεσαι, τι άλμπουμ είναι, ένα μωρέ, εντάξει αυτό το Εσπάνια 82. Είναι, θα το πάρει τώρα, δεν είναι. Φίλε, το έχω, να ξέρεις. Το Ισπάνιο 82. Κάτσε να χαμηλώσουμε γιατί έτσι θα πάει. Ξέχασα σήμερα να χαμηλώσω το κινητό. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. 50 χρόνια γιορτάζει ο άνθρωπος και έδωσε 50 δώρα, μοίρασε 1.200-1.500 άτομα το βράδυ της Δευτέρας σε ένα φοβερό event. Πλημμύρισε χαρούμενα πρόσωπα. Έφαγε ο κόσμος κούτρα μπουφές ατελείωτος να φορτώνει συνέχεια. Συνέχεια, φίλε. Συνέχεια και μοίρασε και 50 δώρα. Και ψυγειοκαταψύκτες και πλυντήρια και τηλεοράσεις και τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα, smartphone και λάπτοπ και τι δεν έδωσε. Λοιπόν, εμείς σας λέμε ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια δώρα, να το ξέρετε. Επίσης, χορηγός πρώτης ώρας είναι φυσικά η εγρεαριοκίνηση Εσκιάδης 473-118. Βάζετε το μαραφετίδιον και ξεμπερδεύετε με το βραχνάτς βενζίνης, με αυτό το τεράστιο έξοδο, γιατί είναι με το δεκάρικο πλέον, πάμε από τη μία αντλία στην άλλη. Γεια σας, ή όταν πας και του πεις, έτσι, σχεδόν ενοχικά πλέον, βάλε μου 10 ευρώ. Γυρίζει και σου λέει, φίλος, έχω μια ειδική αληθή, ένα σπρέι που θα το βγάλω με το λεκέ από τον παντελόνι, χωρίς να χρειαστεί τα 10 ευρώ βενζίνη. Να τα βάλω δηλαδή σε ένα πανί και να τα σκουπίσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω εγώ, ότι η υγραεριοκίνηση Σκιάδη, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Πέρα από τη σακούλα με κρέατα από το κροπελαίο Μιχάλη στον Εύωσμο, στη Μενελάου, έχουμε σήμερα να κληρώσουμε και ένα υπέροχο ρολόι με μπρασελέ, ανοξείδωτο ατσάλι, αναλογική και ψηφιακή ένδειξη, ώρα, φωτιζόμενη οθόνη, χρονογράφο, σούξου μουξου, υπέροχο. Με μαύρη πλάκα ή με άσπρη, καταπληκτικό δώρο που μας το προσφέρει η Κλιμάρτ. Και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος, κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, λέβητες αερίου, τα πάντα όλα στη Γραβιά 67, 2310-917-646. Δεν είναι Κλιμάρτ το ρολόι, επειδή με ρώτησε ένας προχθές, υπάρχει λέει τέτοια μάρκα, όχι. Το προσφέρει το ρολόι Cosma Life. Είναι η εταιρεία, αλλά το προσφέρει η Κλιμάρτ. Έχει πάρει τα ρολόγια για να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Δες φίλε τι ωραίο ρολογάκι. Δες το λίγο φωτογραφία. Δεν είναι τύπου ωμέγα και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά που λέτε. Δύο μέρες έχουμε φάει τα στομάχια μας από την Κυριακή το βράδυ. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Στον ίδιο κόσμο ζούμε. Τα έχουμε πει. Και εγώ αυτές τις μέρες γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να κάνω την εκπομπή που θέλω και ότι η εκπομπή αποκτά άλλο ύφος. Δεν μπορούμε να είμαστε όσο θέλουμε ψυχαγωγικοί, να κάνουμε το χαβαλέ μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να βάλουμε τα τραγούδια μας. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Όμως δεν γίνεται αλλιώς. Απλά έχω τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, μια μέρα, δύο το περισσότερο, το να εξακολουθήσουμε τρίτη μέρα να λέμε τα ίδια. Πιθανόν να κουράσουμε κιόλας όλους εσάς που ψάχνετε, τα ακούτε, τα διαβάζετε τώρα τρεις μέρες κριτική, όλοι έχουν πει την άποψή τους, λογικό είναι. Εξήγησα κάποια φορά ο μπάρμπας εκεί στο πατρικό μου, στην Τούμπα, που μου λέει, γιατί ρε παιδί μου, λέει, κάθε φορά, λέει, με τον μπάρμπα, μόλις γίνεται κάτι, λέει, με εσάς, λέει, σηκώνεται, λέει, ολόκληρο θέμα, ρε παιδί μου, λέει, δες εμείς, λέει, τι ωραία, τι ήρεμοι που είμαστε. Λέει, γι' αυτό λέει 1000 χρόνια Ηρακλής, λέει. Εμείς θα ζήσουμε, λέει, 1000 χρόνια. Χωρίς άγχος. Λέω, πιθανόν να είναι έτσι. Γιατί, λέει. Και του εξήγησα, όχι μόνο σε αυτόν τον φίλο, σε όλους. Σεβόμενος απόλυτα και τον Ηρακλή και τον Άρη, δεν έχω τέτοια θέματα. Το ξέρετε.
Και χαίρομαι τώρα που, ας πούμε, ο γειτονάς μου εκεί στον Εύωσμο μου λέει: έχω τέτοια χαρά που θα πάω να δω, λέει, τον Άρη με την Μπόκα, μέσα στα στενοχώρια που είμαστε, ρε φίλε, τόσα χρόνια. Έτσι, λέει, να ζήσουμε, λέει, μια σαν φαντασίωση είναι αυτό. Να νομίσουμε ότι βρισκόμαστε πάλι εκεί που πρέπει να είμαστε. Εντάξει. Να του κάνω καζούρα αυτό που είναι κάτω. Τι τώρα χαρήκαν όλοι με αυτό που έγινε στα δύο τελευταία μάτς. Οκ, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι πολύ φυσιολογικό. Έλεγα λοιπόν το εξής. Γιατί σηκώνεται κάθε φορά τέτοιο κύμα με ό,τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και έχω πει το εξής. Φανταστείτε μια ήρεμη λίμνη, λιμνάζοντα ύδατα. Δεν κουνιέται τίποτα. Είναι σαν να είναι παγωμένη η επιφάνεια της λίμνης. Σαν να είναι ζωγραφιστή. Σαν να είναι χαρτόνι. Άλλο λοιπόν να πέσει ένα βοτσαλάκι μέσα. Κλινγκ, θα κάνει ένα κυκλάκι. Πόσο είναι, ας πούμε, το κουτί από τα Καπρίς. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να φύγει ένα δάκρυ από τα μάτια, γιατί πάμε σε ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Μπορώ να μην χρησιμοποιήσω χέρια να το γυρίσω και όσα φορέσουν στο στόμα. Έτσι. Επίσης, μετά από πολύ καιρό μου είπε κάποιος, ρε εσύ, γιατί παιδεύεστε, γιατί είχα βάλει θέμα. Ξέφυγα τώρα πάλι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Βγαίνω στο χωματόδρομο, το γνωρίζω. Που λέει, πώς παίρνεις πάντα το πρώτο απ' όλα, που δεν θες να το σπάς γιατί είναι εκνευριστικό. Από τα πουράκια να πας και ξέρεις το πρώτο. Τα γυρίζεις, ναι, αλλά πέφτουν τα ψίχολα. Δεν κατάλαβες, λέει. Δεν βγάζεις το άσπρο το χαρτί που έχει, δεν το βγάζεις. Διότι έχει στη γωνία, νομίζω ο Κώστας μου το είχε πει, φίλος μας, στη γωνία το λευκό χαρτί, αυτό που είναι σαν κοφρέ το χαρτί, έχει μια τρύπα. Αυτό, όταν βγάλεις το άσπρο ή το πλαστικό, το καπάκι και της κονσέρβας με το ανοιχτήρι, να πούμε το άλλο, από κάτω, έχει, λέει, το άσπρο το κοφρέ το χαρτί. Αυτό δεν το βγάζεις. Γυρίζεις, λέει, και βγαίνει ένα πουράκι από την τρύπα και μετά άλλο. Άκου να δεις, φίλε. Ούτε το είχα σκεφτεί. Μέσα στη μπρεμούρα να τα τζακίσεις, φίλε. Τα πετάς όλα, τρως και τη λαμαρίνα. Πώς βρεθήκαμε εκεί? Α, λέγαμε για το πλίτς που μπορεί να κάνει και να κάνει η διάμετρος, να πούμε, είναι να είναι όσο είναι το κουτί από τα πουράκια. Και βρεθήκαμε στα πουράκια. Λες να ανέβει το ζάχαρο? Δηλαδή, όταν μιλάμε και δεν τα τρώμε και τα λέμε μόνο, υπάρχει, λες, επίδραση στον οργανισμό εσωτερικά? Και μη μου πεις πρέπει να το κάνεις, γιατί άμα μιλήσουμε για ένα μουμπίμπι φανταστικό και έκανε εκείνο και στήθηκε και εκείνο αυτά και τα λοιπά, μπορεί ο οργανισμός να αντιδράσει, φίλε. Που είναι απόλευση, θα σε ρωτήσει το πουλί αν τα κελαϊδίσει. Όχι. Θα ανέβει στο κλαδί και θα τη διβήσει. Κάτσε ρε μπούφε, κάτσε. Άλλη κουβέντα, γιατί πετάγεσαι? Γιατί πετάγεσαι, πες μας. Άσε μας στενοχώρια μας αυτές τις μέρες. Άσε να ξεφύγουμε λίγο. Τι είπες, μπούφε? Τι, α, αλήθεια? 27 για αλλίωση αγώνων και σύσταση συμμορίας. Ελάτε ρε παιδιά. I'm falling from the clouds. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Και στη Super League υπάρχει τέτοιο πράγμα? Και είναι τα ονόματα ένα και ένα. Θα τα διαβάζω σε λίγο. Να διευκρινίσουμε, δεν έχει βγει απόφαση δικαστηρίου. Απλά οι συγκεκριμένοι παραπέμπονται. Ήδη γίνεσαι ρόμπα. Έτσι, εσύ δηλαδή που λες ότι είσαι ο ολόλευκος, ο καθάριος, ο άχραντος και ο αμόλυντος, ο άσπυλος, ο άγιος, και έχεις και δίπλα όλα τα σκυλιά σου να λένε μην πειράζετε τον πρόεδρο και είναι τόσο καθαρός, και να βγαίνει ο κάθε μπάρμπας και ο κάθε τέλος πάντων ευτραφής με μουση στο περιθώριο των αγώνων του Ολυμπιακού. Λέω τυχαία, λέω, μια ομάδα, ας πούμε, διαλέγω και επιλέγω. Γιατί θα τα διαβάσουμε τα ονόματα. Διευκρινίζουμε βέβαια ότι δεν έχει βγει απόφαση δικαστική, γιατί ξέρετε τι είπε ο περισσότερος κόσμος χθες, θα σας πω. Και τι έγινε? Τίποτα δεν θα γίνει πάλι. Οι 9 στους 10 είπαν, okay, τα ακούσαμε τα ονόματα, και Μαρινάκης και Σπανός και Αρβανιτίδης και Λαναρίς και Αγγελόπουλος και Σαρίς και Σταθόπουλος και Προύντζος και Μπριάκος και Δούρος και όλοι αυτοί και Αμπάρκιολης. Okay, δεν θα γίνει τίποτα. Σιγά μην παραδώσουν τις μετοχές τους, σιγά μην φύγουν από το ποδόσφαιρο, σιγά μην φορέσουν την ασπρόμαυρη ριγέ με το νούμερο μπροστά και όχι διαφήμιση πάμε στοίχημαν, Sporting Bet, ξέρω εγώ, στοίχημαν ή οτιδήποτε.
Αν και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δηλαδή θα πει η φυλακή: για καθίστε ρε παιδιά. Δεν βγαίνουμε. Τις έχουμε τις φανέλες να πούμε. Γιατί να βάζουμε νούμερο μπροστά. Δεν το βάζουμε το νούμερο στην πλάτη. Να βάλουμε ένα χορηγό. Και λέει: τι έγινε. Άσε φίλε, άσε. Τι. Να έκανα. Είχα κάτι οικονομικές ατασταλίες να πούμε και να με βάλαν μέσα σε στοίχημα Κορυδαλός, ας πούμε. Ή στη Sporting Bet Κορυδαλός. Λέω τώρα για να μην πιάνω μόνο στοιχηματικές. Ή ξέρω εγώ τι να λέει ο άλλος. Φίλε, τι έγινε. Άστα. Vodafone διαβατά, φίλε, τρεις μήνες. Να έχει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί οι φυλακές στον πηγάδι ούρισαν. Έχουν έξοδα οι άνθρωποι. Δεν χωράει ο κόσμος. Κατάλαβες και αυτό μπορεί να έχει και πολλούς. Τα φοράνε και στο σορτσάκι. Όπως το Αυστριακό Πρωτάθλημα, παιδιά, έχετε δει στο Αυστριακό Πρωτάθλημα τι γίνεται με τις φανέλες. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος εκεί. Είναι σαν να είναι να έχει ξεφύγει ένας από άρμα στο καρναβάλι της Πάτρας που τι είναι, τι ντύθηκατε, ντύθηκα περίπτερο. Έχει στην καρδιά, στο στήθος, δεξιά, στη σπλήνα, η φανέλα τώρα, στην κοιλιά, αριστερά, στη μασχάλη, άμα χαιρετήσει και του πει το γιατί, τι κάνεις ρε, του επόπτη, στη μασχάλη διαφήμιση, πίσω, στην πλάτη, στο σβέρκο, στο κολομέρι, στη χαράδρα, δίπλα, αριστερό κολομέρι. Και πάμε μπροστά στο σορτσάκι, στο μπούτι, στους προσαγωγούς και φυσικά η διαφήμιση που θα είναι τελείως για το μπίπι που θα είναι σε εκείνο το σημείο. Που μπορεί να γράφει, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ας και όταν έρθει στις χαρές τότε να γίνει Αντίντας. Σαν το ανέκδοτο που κατουράνε στη γέφυρα ο λευκός με το μαύρο. Εδώ είναι ο ανάποδος ρατσισμός, ότι όλοι οι λευκοί την έχουν μικρή και οι μαύροι είναι γεώτρηση. Και είναι όπως είναι στη γέφυρα και λέει για να κάνει μαγιά ο λευκός που την έχει όντως. Μεγάλη λέει φίλος, κρύο το νερό σήμερα. Ότι καλά έφτασε από τη γέφυρα πάνω κάτω και κρύο το νερό. Του λέει και ο άλλος και βαθύ το ποτάμι. Είναι οι ίδιοι τύποι που στην παραλία γυμνιστών στον έναν βλέπει ο μαύρος πάνω στο πουλί του λευκού WY, του λέει «Ω, φίλος, έχεις τατού στο πουλί σου». Βεβαίως, λέει, έχω, λέει ο άλλος. Τι σημαίνει WY? Είναι το όνομα της κοπέλας μου, το χτύπησα τατουάς και όταν λέει σηκώνεται, λέει, γράφει Wendy. «Ω, φίλος, μπράβο, πολύ δυνατός». Κάνει έτσι ο λευκός, κοιτάει και ο μαύρος δίπλα WY. «Όχι, ρε φίλε», λέει, «και εσύ». Λέει, «εντάξει, και εγώ, λέει, εντάξει, οκ». Okay. «Και εσύ», λέει, «Wendy». Λέει, «όχι, όχι, εγώ είμαι εδώ», λέει, «Ναυαγωσώστης, με Baywatch». Λέει και τι, όταν μεγαλώνει γράφει «Welcome to our nice beach and have a beautiful holiday». Κόκαλο ο άλλος. Πώς βρέθηκα εκεί πάλι δεν θυμάμαι, αλλά οκ. Okay. Έλεγα ότι ο κόσμος δεν περιμένει τίποτα. Α, ναι, είπαμε για τη φυλακή, είπαμε για τους χορηγούς, στη φανέλα, στις αυστριακές ομάδες, κολομέρι κτλ. Το ξαναπιάνω το νήμα και γυρίζω πίσω. Σκορπώντας το διάβα μου μέσα στο στούντιο, ψίχουλα από το κουλούρι για να ξαναβρω το δρόμο, όπως Χέντζελ και Γκρέτελ, που δεν σκέφτηκαν να πετάξουν κάτι άλλο, πετούσαν ψίχουλα να πούμε και τα φάγανε τα πουλιά. Αυτά τα πουλιά του Χίτσκοκ. Τελικά αυτός ο Χίτσκοκ πόσα πουλιά έχει, ρε φίλε. Είναι, λέει, τα πουλιά του Χίτσκοκ. Μεγάλε. Κάτσε ρε γιγάντα να πούμε. Μία-μία. Λατρεύουμε Χίτσκοκ γιατί πάνω του ζωγραφίστηκε η φιγούρα του Ντρούπι. Το ξέρετε, το έχουμε πει κι άλλη φορά. I'm so happy. Πού μας αυτές τις 2-3 μέρες μας χαρακτηρίζει τώρα. I'm a party animal. Ξαναγυρίζω λοιπόν πίσω στα δικά μας, λέγοντας ότι σήμερα κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα, είναι τα κρέατα ενός μήνα. Δηλαδή, πηγαίνετε εκεί, στην Μενελάο 27, και ο Μιχάλης, που έχει τα κορυφαία κρεατικά, σας γεμίζει την τσάντα με τα κρέατα ενός μήνα. Εσείς επιλέγετε. Τα πάντα εκλεκτά. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Επίσης, να σας πω ότι κληρώνουμε και ορολογιά. Επειδή δεν βλέπετε την ώρα να ξεκινήσει η ομάδα την αντεπίθεση, λέω, κληρώνουμε υπέροχο ρολόι από την Glimart προσφορά με ενοξείδωτο ατσάλι, με διάμετρο κάσα 46 mm, ψηφιακή ένδειξη ώρας, αναλογική ένδειξη ώρας, ημερομηνία, ξυπνητήρι, χρονογράφους, φωτιζόμενη οθόνη, η Άρτα και τα Γιάννενα. Η Άρτα και τα Γιάννενα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια σου Μωτομουδανιά, γεια σου Λάρη Καρακίτσο, οι πρώτες καλημέρες, την αγάπη μας, τα παιδιά, σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε.
Οι εκπομπές ανέβηκαν και οι δύο προηγούμενες μέρες στο zoomusu.gr, όπου διαβάζετε τα νέα της ομάδας, του ΠΑΟΚ, χωρίς να είμαι, το έχουμε πει, αποκλειστικά μόνο ΠΑΟΚ το site, δεν πάμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, με τα ανέκδοτά μας, με τις μουσικές μας, με τα κειμενάκια μας, μπαίνετε και γράφετε αυτό που θέλετε να βγάλετε από μέσα σας, πατάτε γίνε ζουμουσού αρθρογράφος, θα ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα αυτές τις επόμενες μέρες και chat θα κάνουμε και κάμερα θα ανοίξουμε στο στούντιο να βλέπετε αυτά τα υπέροχα κορμιά. Δεν γίνεται να είναι κρυμμένα, φίλε. Δεν είναι. Το ουράνιο τόξο βγαίνει στους υπόνομους. Δεν βγαίνει, φίλε. Το βλέπεις στον ουρανό ψηλά, άδερφε. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι η ερώτηση με την ομάδα. Αποφάσισαν να κρατήσουν το Λουτσέσκου με απανωτές αναρτήσεις στο Instagram. Ο Ιώσα Σαββίδης που δεν νομίζω ότι απηχεί τη δική του μόνο άποψη. Φαντάζομαι αν ήταν μόνο η δική του άποψη και όχι και του πατρός, όχι και του Ιβάν, θα του έλεγε σταμάτα να επικοινωνείς κάτι το οποίο είναι λάθος, δεν τον στηρίζω το Λουτσέσκου. Νομίζω δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε ρεπόρτερ βαθιστόχαστοι ούτε τίποτα προφήτες. Το καταλαβαίνετε ότι αποφάσισαν να κρατήσουν τον Λουτσέσκου. Το αν αυτό είναι λάθος ή σωστό. Το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε δεν χρειάζεται. Να το πούμε, τα έχουμε πει αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη του Λουτσέσκου, χωρίς να φταίει μόνο αυτός. Απλά, πρέπει από εδώ και πέρα κάτι να αλλάξει. Τι θα είναι αυτό? Πρόστιμο, όπως θα φάνε πρόστιμο οι δύο που αποβλήθηκαν? Να ενεργοποιήσει παίκτες που διψάνε να δώσουν αποδείξεις τύπου Λιμιός, τύπου Κάτσε, τύπου Μπίσεσβαρ, εγώ λέω άσχετο την αποβολή. Να βάλει παίκτες που, τύπου Δελιγιανίδη, παίκτες που τους έχει παροπλισμένους, τύπου Κάμπος, ο οποίος μπήκε και δείχνει μια όρεξη, και να βγάλει για να προστατέψει παίκτες όπως είναι ο Ελκαντουρί που δεν τραβάει. Επίσης, αν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Ελκαντουρί για να υπογράψει, γιατί ξέρετε ότι ο Ελκαντουρί ήρθε από τον καμπιονάτο και μάνατζερ του είναι ένας τεράστιος μάνατζερ που είναι από τους πιο γνωστούς, ο Ραϊόλα. Υπάρχει όρος που λέει ότι πρέπει να παίζει ο παίκτης συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά. Υπογράφοντας ο άλλος μπορεί να υπάρχει ρήτρα εκεί, ότι ξέρεις πρέπει να παίζει συγκεκριμένα μάτς, που είναι λάθος για μένα και ρωτάω απλά, υπάρχει, γιατί έξω ο κόσμος αναρωτιέται. Γιατί δεν τον βγάζει αφού βλέπει ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην κατάσταση? Γιατί να απαξιωθεί ένας παίκτης της δικής του αξίας? Γιατί δεν συζητάμε για τις δυνατότητες του, είναι τεράστιες του Ελκαντουρί. Δεν μπορεί ένας παίκτης με τόσες πολλές συμμετοχές και με τέτοιες περγαμηνές από το καμπιονάτο να μην μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα, αλλά εδώ ακόμα δεν έχει δείξει πράγματα. Και δεν είναι μόνο ο Ελκαντουρί. Βγάλε τον Λέοβατς, βάλε τον Δελιγιανίδη, ξέρω εγώ, δοκίμασε κάτι άλλο. Κοίταξε να ενεργοποιήσει το ΜΑΚ που όσες φορές μπήκε φαίνεται ανόρεκτος, φαίνεται ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του. Εντάξει, τώρα λέμε ρε παιδί μου αυτό που λέμε τις τελευταίες μέρες, ότι ό,τι μας έρχεται στο μυαλό δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Γι' αυτό είστε εκεί και πληρώνεστε. Και μάλιστα πληρώνεστε αδρά. Για να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε. Πάντως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την νοοτροπία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Και το λέμε τώρα, τρίτη μέρα που έχει κρυώσει λίγο ο εγκέφαλος, έχουν φύγει τα νεύρα, έχει καταλαγιάσει η σκόνη, σταμάτησε το ποδοβολητό και το κουρνιαχτό και μπορούμε να δούμε πιο καθαρά. Τα ίδια που λέγαμε την Κυριακή τα λέμε και τώρα, την Κυριακή το βράδυ. Ότι πρέπει η ομάδα οπωσδήποτε να αλλάξει, να υπάρξει ηλεκτροσόκ. Θα είναι πρόστιμο, θα είναι άλλη παίξη στην δεκάδα, θα είναι αλλαγή προπονητή. Αλλαγή προπονητή δεν είναι. Και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το επικοινώνησε αυτό ο Ιώσ Σαββίδης. Ο Ρασβάν θα είναι μαζί μας ως το τέλος. Και μάλιστα ως το τέλος του χρόνου. Και διέψευσαν για το Μιλόγεβιτς την είδηση που έβγαλαν οι Σέρβοι. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι τωρινό, για το Μιλόγεβιτς. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση για Σέρβο του Μιλόγεβιτς. Πριν το Βούκιτς είναι αυτό, όχι μετά. Πριν το Βούκιτς και τον Στανόγεβιτς.
και λένε με τον Ρασβάν για πρωτάθλημα. Θα πω, έχω κουράσει και το ξέρω, συγχωρέστε με που λέω τη συγκεκριμένη πρόταση κάθε φορά. Εμείς θέλουμε να πετύχεις, Ρουμάνε. Δεν θέλουμε να αποτύχεις. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες πριν καν αναλάβεις. Εξακολουθούμε δυστυχώς με αυτό που δείχνει η ομάδα να τις έχουμε. Χωρίς όμως να πέφτουμε στην παγίδα, τα φορτώνουμε όλα μόνο στο Ρουμάνο, γιατί και οι παίκτες θα έπρεπε να σέβονται τα συμβόλαιά τους, να σέβονται τον Κοσμάκη που έμεινε άϊπνος δύο μέρες και δύο νύχτες, που του φταίνε τα πάντα επειδή η ομάδα καθορίζει τη διάθεσή του σε μεγάλο βαθμό και την καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στα στέκια του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στον ύπνο του. Δεν γνωρίζω αν ξέρουν, αν τους έχει μεταφερθεί πόσο πολύ επηρεάζει την ψυχολογία πάρα πολύ μεγάλης μερίδας ανθρώπων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γιατί μιλάμε και με το εξωτερικό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Σημασία έχει, και εδώ είναι ας πούμε το θετικό της υπόθεσης, ότι δεν υπάρχει μεγάλη βαθμολογική διαφορά από την κορυφή. Αυτό έγινε επειδή και οι άλλοι είναι ένα μάτσο χάλια. Άρα αλλάξτε το, γυρίστε το, κάντε σερή νίκες μέσα έξω. Βρες, Ρασβάν, τους παίκτες που θα δείξουν δίψα, που θα δείξουν αυταπάρνηση. Γύρισέ το έργο, γιατί δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Χάσαμε ήδη, κλωτσίσαμε μέχρι τώρα πάρα πολλές ευκαιρίες να είμαστε στο συν 6, στο συν 8 εγώ λέω. Με Λιβαδιές, με Απόλλωνες, με Λάρισες, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με αυτή τον Ολυμπιακό και με αυτή την ΑΕΚ. Θα πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, υπάρχει δωράκλα σήμερα όλα τα κρέατα του μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο και επίσης υπέροχο ρολόι προσφορά από την Κλιμάρτ, κλιματισμός Daikin και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος Γραβιάς, 67-23-10-9-17-6-46. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρεφουά! 1, 2, 3, 4! Επειδή λέτε δεν βάζουμε ξένα κομμάτια, να, είδες στην αρχή τι είπε. Έλα, εδώ είμαστε! Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Στο Σκαμνί λοιπόν ο Βαγγέλας και άλλοι 27 για αλλίωση αγώνων και σύσταση συμμορίας. Σε δίκη θα πάνε, σε δίκη. Έσκασε χθες η είδηση για την πολύκροτη ιστορία, την υπόθεση της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Φερόμενης. Το βάζουμε και το φερόμενης, δηλαδή δεν είναι, αλλά φέρεται ότι είναι. Για να δούμε. Θα περιμένουμε φυσικά τη δικαιοσύνη να αποδοθεί. Όποιος έχει κάνει λαμογές, όποιος έχει συστήσει εγκληματικές οργανώσεις, όποιος έχει βλάψει, όποιος έχει εξαπατήσει, όποιος είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, μέσα στην απατεωνιά, να δούμε αν θα πληρώσει. Και δεν εννοούμε χρηματικά, αν αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν κάγκελο. Περιμένουμε. Ξέρετε τι λέω, περισσότερος κόσμος. Έχω αυτή την αίσθηση. Να... Αυτό αφού γκράζομαι. Δεν γίνει τίποτα. Θα βρούνε κανένα τερτύπι νομικό, να πληρώσουν κανένα πρόστιμο και θα είναι ελεύθεροι έξω να αλωνίζουν. Ήδη άμα δείτε τα κόκκινα πρωτοσέλιδα σήμερα, αθώος μπροστά. Δηλαδή, ρε εσύ, ακόμα δεν πήγα στο δικαστήριο. Αθώος, λέει και τα λοιπά, πέφτεις και βορεί, πες και βορεί. Εδώ, τους πάνε στο δικαστήριο. Εσένα και εμένα μπορούν να μας πάνε για στημένα, Σωτήρη. Λίγο δύσκολο. Αυτούς γιατί τους πάνε, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, κρεατάρες, μια υπέροχη δωράκλα από το κρεοπωλείο Μιχάλης και ρολόι. Υπέροχο ανοξείδωτο ατσάλι, μπρασελέ, αναλογική και ψηφιακή ένδειξη, φωτιζόμενη οθόνη κτλ. Τα είπαμε από την Κλιμάρτ. Προσφορά, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γραμμές ανοιχτές, 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο καλημέρα, που κάνει σε ψευτές σήμερα. Καλώς το παιδί, έδωσες προκαταβολικά δύο καλημέρες και για τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται? Τι να γίνει, Κωστή. Καθόμουν και φανταζόμουν, στη φαντασία μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, μην νομίζεις ότι μιλάμε για πραγματικότητα. Ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν έτσι, ότι υπάρχει μια ομάδα ΠΑΟΚ και μια ομάδα Ολυμπιακός. Ναι. Μία ήταν με εγκληματική οργάνωση και άλλη πολεμούσε ενάντια στο κατεστημένο και... Τέλος πάντων, προσπαθώ τώρα να το εκφράσω και... γιατί πριν λίγο μου ήρθε. Να βρω τις λόγες δηλαδή. Ναι. Και λέμε ότι η μία η ομάδα προσπαθούσε να ελέγξει την άλλη να. Και είχε κάποιους ανθρώπους δικούς της μέσα.
Λέω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν λέω ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι δηλαδή, σαν όνειρο. Σε ακούμε, προσοχή. Ναι. Προσπαθεί η μία ομάδα να ελέγξει την άλλη. Έχει βάλει δικά της άτομα μέσα που όσα χρήματα και να ξοδευτούν θα προσπαθήσει να κρατήσει εκεί την ομάδα κάτω χωρίς να μπορείς να σηκώσει ποτέ κεφάλι εκείνη η ομάδα. Ναι. Καταλαβαίνω το όνειρό σου, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εφιάλτης, δεν είναι όνειρο. Εφιάλτης. Ναι. Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ένα πράγμα. Ξεκίνησε πάλι όλο το κουβάρι για να αποδομηθεί αυτή η ΕΠΟ εδώ από την Τούμπα και από το κίνο το μάτς με τον Γάβρο με το πέναλτι του Καπίνο στο ΜΑΚ που ο Ιβάν είπε δεν κατεβαίνω και αισθάνθηκε προδομένος γιατί ο μέσα εισαγωγικά Τίγρης δεν τήρησε και αυτό στην υπόσχεσή του και κατέβηκε και πήρε το κύπελο. Ωστή. Από εδώ δεν ξεκίνησε. Ωστή. Το κουβάρι να ξεπλέκεται. Δεν αμφισβητείτε κι άλλο πράγμα. Α. Μόνο αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα δεδομένο, σωστά. Το μου μοιάζει πάρα πολύ με την πραγματικότητα. Ναι, αυτό που λέμε ισχύει. Από εδώ δεν ξεκίνησε αυτό, για να αποδομηθεί όλο αυτό το αλλά σύστημα. Αυτό, ναι. Αυτό είναι κομμάτι του Ιβάν προσωπικό που του πιστώνει. Άλλο ο Ιβάν και άλλο οι υπόλοιποι συζήτηση. Μια στιγμή λίγο. Ναι, οκ. Okay. Μα αυτός είναι ο τιμονιέρης. Αν τα ξεχωρίζω το ένα, ναι. Θα το τιμόνι. Ωστόσο υπάρχει και κάτι άλλο, Κώστα. Αλλά το όχημα που οδηγάει, δεν ξέρω, έχει και συνοδηγό, έχει κι άλλους που... Πιθανόν, έχει... να μην είναι, πιθανόν να μην είναι το ίδιο ικανή να κάνουν λάθη, ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχει κάτι άλλο όμως, πολύ σημαντικό. Όταν τότε, θυμάσαι που είπε δεν κατεβαίνουμε, αφέθηκε από, δεν ξέρω εσκεμένα ή όχι, για μία μικρή περίοδο λίγων ημερών να διαρρεύσει η φήμη ότι τελικά παίρνει πίσω την απόφασή του. Το θυμάσαι? Δεν ξέρω αν αυτό ήταν εσκεμένο, πούμε τελικά μήπως κατέβουμε ναι, και τα λοιπά. Θα κατέβει K20 και λοιπόν, που δεν υπήρχε ποτέ αυτό όμως. Ναι. Θυμάσαι ο περισσότερος κόσμος τι είπε? Εγώ θυμάμαι στα τηλέφωνα, στα φόρα παντού. Ακριβώς. Περήφανα, μην κατεβαίνεις. Άρα την απόφαση ναι μεν την πήρε ο Ιβάν που ήταν επίπονη γιατί ξεκινήσαμε μείον 3, γιατί έγινε τέλος πάντων ολόκληρη ιστορία. Όμως είχε μαζί του όλο τον κόσμο, φίλε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος τι είπε, ποιο κύπελο. Τι λες τώρα, εδώ πάμε να γκρεμίσουμε ένα σύστημα που είναι σαθρό και σάπιο. Από εδώ θα ξεκινήσει τώρα, αυτό. Ο κόσμος λέει που πας με αυτό να πούμε. Καλά, πας. Αυτό. Έξω. Που πας με αυτό. Εσύ τι λες, δεν το γνωρίζουν. Σε ρωτώ στα ίσια. Δεν γνωρίζουν ότι έχει το λαϊκό αίρεσμα έχει χαθεί τελείως για αυτό τον προπονητή. Ότι τον πιστεύουν ελάχιστοι. Δεν το ξέρουν. Φυσικά το ξέρουν. Ζουν στην πόλη. Απλά αποφασίζουν. Ναι. Άμα δεν υπήρχε ο κίνδυνος μίμησης ή άμα δεν σε εκτιμούσα τόσο πολύ, θα έλεγες διαφορετικά. Θα έλεγες μηνύσιμα πράγματα. Θα έλεγα το μάμου Κωστή και θα μας έχουν μέσα στους αγγελές τους δύο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πιστεύω ακόμα ότι κάθεται και τους βλέπει ο Ιβάν αυτούς που θέλαν να φέρουν καλύτσιο, αυτούς που τελειώσαν κατζησαία. Αυτούς που ανανέωσαν τον Τζαβέλα και μετά το στείλανε. Αυτοί που ανανεώσανε τον Τζαβέλα και μετά το διώξανε. Ναι, ναι. Αυτούς που φέρανε για το καλό του ΠΑΟΚ αυτόν προπονητή. Όχι, τον προηγούμενο που έφεραν τον προηγούμενο. Κοίταξε, η ευθύνη, και η βασική. Που θέλουν να φέρουν, ναι. Που θέλουν να φέρουν το Σάντος που ψήλησαν αυτιά μου πήκανε. Να ήταν κάποιοι άλλοι που θέλουν να φέρουν το Σάντος, να πω ότι ίσως θέλουν και κάτι πιο καλό, ας πούμε, μια αλλαγή. Έγινε, Κωνσταντίνε! Έγινε. Και δεν εμπιστεύομαι, δεν τους εμπιστεύομαι. Δεν τους εμπιστεύομαι. Πρέπει να αλλάξει μέχρι η καθαρίστρια, η κυρασούλα. Καημένη η καθαρίστρια, την έχει σκίσει, ρε Βίβη. Θα τη διώξουν και θα έχει κρίμα στο λαιμό σου, να ξέρει. Ναι, πρέπει και η καθαρίστρια, η κυρία Σούλα Παπαδοπούλου που κάθεται και καθαρίζει εκεί, και αυτή πρέπει να φύγει. Φιλιά! 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 Γεια σου, Κωνσταντίνε, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σα. Όταν η στεναχώρια μα υποχωρεί. Αυτό. Τι να, εμεί είμαστε εδώ. Τζουμ τριελαριναλόρα λί. Όταν η στεναχώρια μας υποχωρεί, εμείς ζουμουσούμε τον Κωστή. Αγόρι μου. Λοιπόν, Κωστή μου, εχθές βλέποντας τις βραβεύσεις του Μεγαλέξανδρου μας, υπέροχο να πολύ. Τον βλέπουμε με τη φανέλα με το 10. Χάρηκα πάρα πολύ. Και βλέποντας όμως γνωστά πρόσωπα, τους οποίους επανειλημμένα χαρακτηρίζω προδότες της ομάδας, γιατί στην ακμή της καριέρας τους και δίνοντας όλο το είναι τους, έπαιξαν για το ΠΟΚ, αυτό το καταραμένο για μας, έχουν λόγο στην ομάδα και στο χτίσιμό της και στον εμπλουτισμό με το δυναμικό, το έμψυχο.
όσο σκέφτομαι ότι κάποιοι βάλαν και τα παιδιά τους μέσα, που δεν έχουν τα προσόντα να παίξουν, πόσο μάλλον στον ΠΑΟΚ, γίνομαι έξαλλος. Και ξέρεις, αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είχαν τα προσόντα τα παιδιά τους να παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο, από το ότι όταν διώχθηκαν από την ομάδα μας, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα απολύτως. Γι' αυτό να μην κοκορεύονται. Όλοι είχαμε παιδιά και έχουμε να τα χαιρόμαστε, αλλά ποτέ δεν διανοηθήκαμε να πάνε να παίξουν στην πρώτη ομάδα αυτού του κορυφαίου συλλόγου. Μην τρελαθούμε. Να σου πω και κάτι, ρε Μένιο. Και τρελαίνομαι όταν τους βλέπω να έχουν λόγο στην ομάδα μας. Να σου πω το εξής. Καταρχήν, δεν γίνεται όλοι να γίνουν Κούδας, να γίνουν Σαράφης, να γίνουν Γκαρσία, να γίνουν... Νομίζω κατάλαβες, Κωστή μου, τι είπα, ναι, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Μέχρι είχαν το θράσος οι προδότες της ομάδος να προωθούν τα παιδιά τους για να παίξουν ποδόσφαιρο. Γι' αυτό η ομάδα μας επί 30 τόσα χρόνια είναι χωρίς τίτλο. Πειραματίζονται όλοι οι προδότες, το ξαναλέω, γιατί τα αστέρια της ομάδος μας... Αυτοί που τίμησαν τη φανέλα. Αλλιώς, κοίταξε, για να μην συγχύζεσαι τρίτη συνεχόμενη μέρα, βλέπεις, εγώ σήμερα έχω κάνει. Εκπνοές. Λοιπόν, όχι, είμαι πρέπει... μια χαρά, Κωστή μου. Ναι, θα μια σου πω χαρά, λοιπόν ναι, το εξής. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Θα σου πω το εξής, λοιπόν. Νοιάζομαι για εσάς, όπως νοιάζεται και εσείς για μένα. Το ξέρω. Λοιπόν, και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε φτάσει στο όριο, στη γραμμή που λέει εγκεφαλικό, καλώς ήρθατε. Επειδή είναι οι εντάσεις τρομερές, επειδή χαλάμε τα στομάχια μας και την υγεία μας. Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω επειδή κάθομαι τώρα στο μικρόφωνο. Όσοι μας γνωρίζετε εκτός, το ξέρετε ότι μας επηρεάζει καθοριστικά το πώς πηγαίνει η ομάδα. Τι να κάνουμε, έτσι νιώθουμε και δεν μπορούμε να υψώσουμε πανοπλία και τείχος να είμαστε απαθείς και αδιάφοροι. Λοιπόν, θα σου πω γι' αυτό που λες το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας, πρέπει να το σεβόμαστε. Ας το κρατήσουμε. Πρέπει όμως. Όταν είναι προδότης. Άκουσε με να το ολοκληρώσω. Τι έκανε πρέπει... τα χρονιά και μετά τα άρπαξε και τα άσε με να το τελειώσω. Ολοκληρώσε εδώ τώρα, να το πω όμως. Δεν με άφηνε να το ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν. Επειδή όμως φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να μπορεί να αφορίζει ή θα πρέπει μα ό,τι λένε ένα Ευαγγέλιο. Ειδικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν, έπαιξαν σε ομάδες κάτω. Δεν είναι κατακριτό αυτό από μόνο του, γιατί είναι επαγγελματίες, σου λέει. Όχι όμως να γυρίσουν. Όχι όμως να προσπαθούσε να ορθοποδήσει για να γίνουν ορισμένα πράγματα. Όχι όμως, από τα Τέμπη και κάτω είμαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Από τα Τέμπη και πάνω είμαι ΠΑΟΚ. Αυτά να τα λέει στους δικούς του, όχι σε εμάς. Αυτά στους δικούς του, όχι σε εμάς. Λοιπόν, και θα κλείσω ως εξής. Η διαιτησία είναι εδώ και βασιλεύει. Και με την ευκολία που παίρνουμε εμείς κάρτες. Δεν την παίρνει κανένας άλλος. Μηδέν σφυρίγματα έχουμε πάρει. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί και συγγνώμη περιμένετε. Καλημέρα. Για πες. Είναι πραγματικά... Α, τώρα σε κατάλαβα. Έλα Χριστό. Έλα. Είμαι πάρα έχει καεί ο εγκέφαλος, φίλε. Έχει καεί ο εγκέφαλος. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πέρασα από τον Πειραιά τώρα. Φίλε, αυτό. Πανηγύρια, ύμνη. Ζήτω, Γιούπι, Ούρα, ναι. Πώς λέγανε Ούρα, γιατί λέγανε Ούρα ρε Σικοστή στα κινούμενα σχέδια, ανάλυση κάνανε πιο πριν. Κοίταξε, επειδή πίναν όλοι νερό στο όνομα του Προέδρου, αυτό που, ναι. Όπως καταλαβαίνεις προκαλεί μια συμμορία. Α, γι' αυτό έλεγαν Ούρα. Ούρα, είναι αυτό που λέμε ούριος άνεμος πνέει. Όχι, μήπως έλεγαν Χαμούρα και δεν το Χαμούριος, υπάρχει ο Χαμούριος. Χαμούριος άνεμος. Ο άνεμος. Είπες εκείνη την ώρα ρε φίλε για το ανέκδοτο με τον Μαύρο και τον άλλο και πήγε το μυαλό μου στη Μακρυπούλια, δεν ξέρω γιατί. Και λέω πανηγυρίζουν οι άλλοι. Ρουκ-ζουκ. Λέει φίλε, πλέον δεν είναι εγκληματική οργάνωση, είναι συμμορία παιδιά. Να ξέρετε, όχι. Τα λόγια σας. Ναι, προσέξτε καλά, δεν είναι. Αφήστε τους συμμορείτε, εσείς οι γουσμοί τους λέτε εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι, τα παιδιά δεν είναι, είναι αθώα, δεν είναι. Οι άνθρωποι κάνανε κόπο να πούμε αυτοί και οι λύκοι που έπαιζαν στο Mickey Mouse που ήταν, είχαν συστήσει με τις μάσκες. Έτσι, με τις μάσκες. Είναι και το μέγεθος περίπου παρόμοιο με τον Βρούτο. Είναι σε συσκευασία 2-1, Βρούτο λύκος. Αυτός που έτρωγε τα σάντουιτς του... Ο Πόλντο δεν ήταν? Ο Πόλντο. Ναι, είναι σκέφτηκε... πακέτο, είναι ο Πόλντο. Καταρχήν, γιατί να παθαίνει κράμπα το, η γλώσσα του μικρού παιδιού που προσπαθεί να προφέρει τη λέξη Πόλντο? Πού υπάρχει αυτό ρε φίλε, λάμδα νίταφ. Όμικρον. Εντάξει, εδώ είχαμε παίχτη στο hardball που έφυγε χθες που λεγόταν γκκκ. Εντάξει, γι' αυτό ήρθε στη συμφωνία με την ομάδα, επειδή έχει μόνο σύμφωνα. Ο άλλος Μπρίκιτς λέει. Έχουμε και αυτό το παίχτη, παιδιά. Πληρώνεται και αυτός, παιδιά. Αδρά!
Τον είδα προχθές στο δρόμο. 400 χιλιαρικάκια. Σε είδε και αυτός, φίλε. Σε είδε και αυτός. Όταν θα φύγει, όταν θα το πει ο ΠΑΟΚ αν φτάνει, ρε παιδί μου, θα ανακοινώσει και τη λύση της, το σταμάτημα της καριέρας. Το σταμάτημα της καριέρας το έχει γίνει ήδη. Απλά ναι, εδώ αξίζει τον κόπο. Απλά δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα. Επειδή ξεχνάμε εύκολα από τα άλλα τα θέματα. Ποιος, με απάντηση φυσικά αυτός 1-0 χαρακτηριστικά με αράουτ εκτέλεση από ψηλά, αλλά λέω ποιος έκανε αυτό το συμβόλαιο, δηλαδή μισό εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, για να μην χάσουμε, φίλε, το πρότεινε, το έτσι, κράμα. Να μην θυμόμαστε μόνο τα θετικά του Βλάντα, να θυμόμαστε και τα αρνητικά. Μα έχουμε πει χιλιάδες καλά πράγματα για τον Ίβιτς. Ας θυμόμαστε. Έχουμε ένα κουσούρι. Όχι, φίλε, να αγιοποιούμε. Όχι, φίλε, τα είπαμε. Είναι γενικά κουσούρι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επειδή ακούω και τώρα τελευταία και ο Πατατούδη λέει ότι την άλλη τον καημένο λέει του φάγανε λεφτά. Με αφορμή την απόφαση να πάω λίγο πάλι πίσω στη συμμορία, όχι εγκληματική οργάνωση. Μειοψήφισε. Με την καλή έννοια. Μπορούμε να βάλουμε και με την καλή έννοια. Εννοείται, εσύ. Εννοείται με την καλή έννοια. Ήταν λέει τρεις δικαστές και μειοψήφισε λέει ένας, ο οποίος κατά σύμπτωση δικαστής έτυχε ο γιος να είχε διοριστεί στην ΕΠΟ από τα μέλη τα οποία έκρινε να καταδικάσει ο ίδιος ο δικαστής. Ναι. Ο οποίος συγκρατώ στην υπόθεση 14 μήνες. Και πάω τότε και στην περίπτωση του Πατατούδη, ναι, που ήταν διαπλεκόμενος με το σύστημα. Αν θυμάσαι, είχε υπεξαιρέσει επίσημα, έτσι, 5,5 δισεκατομμύρια παλιές δραχμούλες, δηλαδή γύρω στα 16-17 εκατομμύρια ευρώ. 5 φορές τον Μπράντιτς. Ναι, και για τον ΠΑΟΚ θεωρήθηκε πλημέλημα, ενώ το κομμάτι της Ιντερσάτ κακούργημα. Για να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τα κλεμμένα. Άκουρε, φίλε, τι γίνεται Κωστή στην μου. Κοινωνία. Γιατί πολλοί λένε ότι χάρισε η κυβέρνηση τα χρέη στον ΠΑΟΚ. Κανένα ΠΑΟΚ δεν χάρισε τα χρέη. Μόνο ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Αντί να πούνε, βρέθηκε ο άνθρωπος και αντί να κάνει μαμουνιά, αντί να κάνει μπιμπιπ, να πάει να σβήσει τα χρέη, να πέσει κατηγορίες και τέτοια, πλήρωσε. Χάλασε την πιάτσα αυτό, το καταλαβαίνετε. Τους ενόχλησε αυτούς τους κανονιέριδες. Δείτε πώς ψάχνουν τώρα τρόπο να σώσουν τον Βάζελο. Δείτε πώς ψάχνουν τρόπο. Βρε, χαμός γίνεται εδώ, δεν βλέπεις ότι τα μέσα του Αλαφούζου όλοι μαζί κάνουν γαργάρα και πανηγυρίζουν όλοι ότι να είναι απλά μια σύσταση. Παρεπιπτόντως, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή που είναι ο οικονόμου με την κοπελίτσα την Ξανθιά, έρχεται ο τύπος να πει το δελτίο ειδήσεων και λέει: εθνική ομάδα, μπάσκετ, σούξου μουξου, στείλαν τα πρώτα μηνύματα οι άνθρωποι που περιμέναν να ξεκινήσει, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι δεν είναι μια φήμη, πηγαίνουν στο σκαμνί ο Μαρινάκης και άλλοι 27, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Το αναφέρει η κοπελίτσα, λέει ναι, θα το πούμε και αυτό, λέει φίλε, προσεκτικά και απ' έξω, τεταρτοπέμπτο θέμα, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να πήγε για handball, για ξεβασκία, στον πάγο, για υποβρύχιο τάβλη και μετά στο τέλος, να καταλαβαίνετε τις συμμαχίες που λέμε. Ένα σύστημα τεράστιο, να πούμε, το οποίο καλύπτεται και αυτό εδώ. Ο ΠΑΟΚ πάει εδώ και χρόνια να τους χαλάσει την πουγάδα και αυτό και προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να τον έχουν ελεγχόμενο. Αυτά. Και τελευταίο, Κωστή, ναι, κάτι που άκουσα έτσι και μου άρεσε, επειδή ο Χρύσανθος εχθές προσπάθησε λίγο σε ένα κείμενό του να προκαλέσει τους συνοπαδούς μας. Σήμερα εσύ αυτοί εδώ οι Boca Juniors ξέχασαν να φέρουν την Boca και στείλανε μόνο τους Juniors. Φιλιά, φιλιά. Σε αυτό το επίπεδο η Καζούρα είναι πάρα πολύ επιθυμητή. Ναι, κάνεις το σήμα της νίκης, είναι δύο γραμμές κι άλλες δυο. Γεια σας. Χωρίς γεια σας και χωρίς καλημέρα. Μπαίνεις κατευθείαν. Σήμερα μπαίνω κατευθείαν και λέω ο ΠΑΟΚ τα ξεκίνησε όλα. Αυτό. Κανένας Σαββίδης και από μόνος του σαν επιχειρηματίας ή σαν φτύου, κανένας Κωστής, κανένας Παναγιώτης, όχι, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι από μόνος του. Απλά επειδή αυτός είναι στην κεφαλή. Αυτού, είναι στην κεφαλή. Απέναντι σε αυτούς, γιατί όταν δεν έχεις δύναμη από λαό, δεν μπορείς να προχωρήσεις απέναντι. Μόνος. Ένα άτομο. Μα ένα άτομο δεν γίνεται. Γι' αυτό μην μπερδεύουμε τα. Ο ΠΑΟΚ τα ξεκίνησε όλα. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε την καρδιά του επάνω στο μαχαίρι, όχι και την γροθιά του, την καρδιά του χτύπησε. Γιατί πόνεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ από αυτά εδώ. Που συμβαίνουν και που συνέβαινε και η τιμωρία. Δεν θέλω να μπει κανένας φυλακή. Θέλω να τους στείλουν να τους πάρουν όλους τους τίτλους πίσω που κλέψανε τόσα χρόνια από όλες τις ομάδες. Από όλες, όχι μόνο από όπως μένα. Όπως έγινε στην Ιταλία, όπως γίνεται σε κάθε χώρα του κόσμου. Και θα τους χαλάσουμε τα μαθηματικά. Πλέον θα ξαναπάνε από την πρώτη τάξη στο δημοτικό να μάθουν μαθηματικά να κάνουν. Λοιπόν, τέρμα αυτό. Ένα άλλο, ναι, το οποίο με πειράζει πάρα πολύ και θα αναφερθώ στον κλάδο των δημοσιογράφων και των εκπονητών που κάνουν
σπικάζ σε μεταδόσεις αγώνων. Ναι. Στο βόλεϊ. Αυτή η κυρία, η Μανταμίτσα, που μετέδιδε προχθές το Παναχαϊκή ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, πρέπει να, αν όχι να παραιτηθεί, να την παραιτήσουν. Πες μου λίγο κανάλι. Το κρατικό κανάλι. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ναι, το κρατικό μπορεί, κανάλι. Σε ρωτάω ακριβώς. Δηλαδή, σε ένα που και πάλι και στο ιδιωτικό, δεν είναι αλλαντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Επειδή η ιδεοντολογία τη λέει ότι πρέπει. Δεν παίζει ρε φίλε με μια ομάδα από την Ισλανδία. Η κυρία αυτή δεν θα υπονοούσε τίποτα και αυτό, α πούμε. Μετέδιδε, πώς το λένε, γυναικείο βόλεϊ. Και πάντα εστίαζε τη μετάδοση και στις καμπύλες των κοριτσιών και αυτά δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Για αγοράκια δεν κάνει, πες την. Έτσι να την πείτε εκεί. Ξέρω εγώ ότι ο ΕΣΥΕΑ, πώς θα λένε αυτά, ο κλάδος σας. Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Απαγορεύεται να κάνει τέτοιες μεταδόσεις. Έπαιζε ο τρεις φορές πρωταθλητής. Ναι, ναι. Και όχι για το... Όχι για το... Της Πάτρας. Όχι για το Παναχαϊκή TV. Έχει σημασία. Ναι, μα σε πληρώνω κυρία μου. Πες και μια φορά ότι παίζει ο πρωταθλητής με μια ομάδα. Πες το. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να τη στείλουν να περιγράψει και εδώ. Ναι, θα το ήθελα πάρα. Χωρίς να αφήνω κανένα υπονοούμενο. Απλά να ζήσει τη ζεστή ατμόσφαιρα. Εμείς δεν αφήνουμε υπονοούμενο. Ποτέ. Ό,τι είναι να πούμε το λέμε ρε φίλε. Πες μας μια φορά με το όνομά μας, πώς το λένε. Δεν είμαστε Θεσσαλονικής, η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ζης! Έχω την όνομα να πω. Ζης! Όχι! Για να μην προσβάλλω και κανένα. Να σου πω και κάτι, για να το κρύψουμε λίγο στο χαβάλε. Επίσης, χρησιμοποιείς άλλους τρόπους. Η ομάδα με το λευκό πύργο. Η ομάδα που έχει την Ερωτώντα. Η ομάδα με την Καμάρα. Η ομάδα με το Θερμαϊκό. Η ομάδα με την καλύτερη. Να ανεβάσουμε τον τουρισμό στην πόλη. Βεβαίως! Με την υπέροχη παραλία της, με τους ωραίους καφέδες, με τα τρίγωνα. Βρες κάτι, πες κάτι, με τα ουζερί, με τα μεζοδοπολία. Άρε φίλε, δεν μας φτάνει δηλαδή, δεν μας φτάνει όλα τα άλλα. Μ' ακούς λίγο. Ναι. Ακούμε λίγο. Θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος και θέλω να δικάσουμε. Ειλικρινά σε μιλάω. Δεν θέλω πάλι η κοινή γνώμη που λέει όχι, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Ισχύει αυτό δεν που λέω. Θέλω να γίνει αυτό που λένε λιγότεροι. Έγινε. Σε φιλώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια. Μία γραμμή ακόμα περιμένει ο Ιώβ. Ναι, καλημέρα. Κωστή μου, σε περιμένω μισή ώρα. Αδερφέ, έχεις χίλια δίκια. Πες λοιπόν, ό,τι θες, δεν μιλάω καθόλου. Όχι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Καλημέρα και όλα σε όλους από την Ασόρμα Βρυπιερία. Καλώς λοιπόν, το παιδί. Καταρχήν, επειδή να σχολιάσω κάτι, για μένα ήταν λάθος που δεν κατέβηκε τότε για το κύπελο με τον Ολυμπιακό η ομάδα. Πρέπει να κατεβεί K20 ή K17 αν μπορούσε να συμμετέχει. Ναι. Κατάλαβες ο... Δεν θα γινόταν τόσο ντόρος, αδερφέ. Μπράβο, να υποβαθμίσουμε το γεγονός. Ναι, αλλά δεν θα λοιπόν γινόταν τόσο ντόρος όσο το δεν κατεβαίνω καθόλου. Και πληρώνω τις επιπτώσεις της απόφασής μου. Καταλάβες, λοιπόν, δηλαδή έτσι θα προσπαθούσαμε να αποφύγουμε την τιμωρία. Εδώ τώρα ξέραμε ότι θα τιμωρηθούμε, ήταν συνειδητή. Ωραία. Η απόφαση και παλικαρίσια. Χώρια με τα αποτελέσματα τα τελευταία δεν νομίζω αν και θα πήγαινε ο κόσμος στο κήπεδο μετά, αν ήταν ανοιχτή τούμπα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα για την τηλεόραση, είπε κάποιος το ΣΚΑ, εγώ θα σου πω για το ΕΡΤΕΝΑ, γιατί βλέπουμε την ίδια κοπέλα την ξανθιά, ξέρεις εκεί. Όπου φίλε, θάνατος. φίλε, είναι θάνατος. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή πού το βρήκαν αυτό το κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, καν. Δεν με ενδιαφέρει, ωραίο. Να σου πω το εξής. Είδα τα πρωτοσέλιδα, γιατί κάθε μέρα βλέπω τα πρωτοσέλιδα, ναι, που δεν τα δείχνουν όλα εδώ πέρα, τέλος πάντων. Όχι, δεν τα δείχνουν. Λοιπόν, έχω πάρει τηλέφωνο στο Sky, έχω πάρει τηλέφωνο στην ΕΡΤ, έχω γίνει ενοχλητικός. Γεια σας, ο Τάδε είμαι από Θεσσαλονίκη. Γιατί ενώ βγάζει τα νέα, η ψυχολογία της Μπεκάτσας, ο αλήθωρος κυνηγός, τα νέα της Αγουλινίτσας, εκεί βγάζουν φωτοτυπία. Γιατί όταν δείχνεις αθλητικές δεν βγάζεις και τη Metro Sport και την Arena και τη Φόρτσα, για ποιο λόγο δεν τις βγάζεις? Ακόμα και ο καμεραμάν κοιτούσε να αποφύγει το κομμάτι. Ναι, μπράβο ρε φίλε, το πρόσεξες και εσύ έτσι. Βέβαια τι, δεν έχουμε λίγο. Εστίαζε εκεί που δεν έλεγε, εκεί που δεν έλεγε για το Μαρινάκι, αλλού. Και δεν το διάβαζε, μπερδευόταν ο σπίκερ με τον οπερατέρ, γιατί του φεύγει σελίδα, ξέρεις, γινόταν αυτό το μπέρδεμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ιστορία. Τώρα, να σου διαβάσω και κάτι εντελώς αναλυτικά του δήλωση του Βασιλιάδη, ναι, ο οποίος αναφέρει ότι σε 15 μέρες οι κατηγορούμενοι λέει θα, ναι, πρέπει, ναι, να σταματήσουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Ναι, ναι, το άκουσα, το διάβασα. Α, συγγνώμη, ναι, το ανέφερα κιόλας, αλλά. Ναι. Και με βάση τον αθλητικό νόμο 27-25. Λέει, οι εμπλεκόμενοι φεύγουν. Μεταβιβάζουν τις μετοχές τους, φεύγουν τελείως από το ποδόσφαιρο. Οι εμπλεκόμενοι. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα,
επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Πάρα πολύ. Απλώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες έξυπνες κινήσεις από κάποιους άλλους με νομικά πρόσωπα. Καταλάβεις τι να σου πω. Μα ο ΠΑΟΚ, εμείς έχουμε ένομο συμφέρον. Μπράβο, και πρέπει και να παρακολουθεί αυτό που γίνεται. Εδώ θυμάσαι, στείλανε να τιμωρηθεί η ομάδα που ήταν άσχετη αυτή. Σου λέει αποσπώντα, εδώ δεν έχουμε συμφέρον σε αυτό το πράγμα. Να μην πει κανένα φάκελο πάλι σε κανένα αρχείο και σε κανένα και χαθεί ο φάκελο. Όχι, μην τον στείλω σε κανένα λάθος όροφο ή του πούν άλλη μέρα, έχω γίνει τέτοια. Ωραία. Σε συζήτησή μου χθες με κάτι Ολυμπιακού, λες και το ξέρα, ας πούμε, τους έλεγα για τον δικό του, να μην πω το όνομα, λοιπόν, και μου έλεγαν όλα καλά. Δηλαδή άνθρωποι δεν ξέρω πού ζουν. Δηλαδή τουλάχιστον πες ναι μεν, αλλά αυτό. Όλα είναι τέλεια. Λέω, είναι καθαρός, δεν έχει κάνει τίποτα, όλα εντάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο, ένα μήνυμα λίγο. Ο κύριος Λουτσέσκου μέχρι πότε, δηλαδή πρέπει να μας πει, θέλω από αυτόν, σε μια συνέντευξή του, να μου πει μέχρι πότε θα κάνουμε τις γκέλες, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Είχε ζητήσει δύο μήνες, παρήλθαν οι δύο μήνες, τα δύο μάτς αυτά ήταν μάτς αποδείξεων, δεν μας έδωσε, απλά αφού αποφάσισε η διοίκηση να τον κρατήσει. Όσο και να φωνάζουμε, μάλλον όσο και να φωνάζει ο κόσμος, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή και το μάτι του Παναθηναϊκού. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και θα περιμένουμε. Δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, για ένας που λέει να φύγει καθαρίστα από την Τούμπα. Όχι, δεν θα φύγει καθαρίστα από την Τούμπα, ούτε θα φύγουν άνθρωποι που δουλεύουν. Τι φταίει καημένα. Εντάξει, το λέει σχήμα λόγω. Τρία άτομα θα φύγουν. Ένας μη, ένας γκα και ένας κι. Λοιπόν. Έγινε. Κατάλαβε. Να είσαι καλά. Διαβάζω πριν πάμε στο διάλειμμα το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή. Άλλαξε τίτλο. Κάτι έχει παιχτεί εκεί. Λέει, έχει φωτογραφία μεγάλη το Μαρινάκι. Αθώος! Τέλος το αφήγημα! Λύσαξε το σύστημα των Ρώσων, έτσι, αλλά έσπασε τα μούτρα του. Τέτοια ομοιρία και τέτοιος εκβιασμός δεν έγιναν ποτέ, λέει ο πρωταθλητής. Απίστευτο, ρε παιδιά. Απίστευτο. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, χορηγία πρώτης ώρας είναι η Εσκιάδης, υγρά αεροκίνηση, 473-118. Αν είστε ακόμα με βενζίνη, θα με θυμηθείτε. Με 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-473-118, κλείστε ραντεβού, να ενημερωθείτε. 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Αυτά τα χρήματα που είναι να δώσετε, ανάλογα με το αυτοκίνητο, συνήθως είναι εκεί στα 7 εκατοστάρικα. Θα τα βγάλετε τα χρήματα πολύ γρήγορα, γιατί είναι σχεδόν τα μισά λεφτά σε σχέση με αυτά που δίνετε για τη βενζίνη. Και εννοείται φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 50 χρόνια εμπειρίας στα ηλεκτρικά. Και θα δώσουμε και σπουδαία δώρα εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό με τη Λοράς LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κληρώνουμε σήμερα, όπως είπαμε, και ρολόι Μπρασελέ Ανοξίδο Τατσάλι και σακούλα κρέατα του Ακροπολίου Μιχάλης. Το ρολόι προσφορά από την Κλιμάρτ. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφουα! Λάλατο, σπάς το αγόρι μου. Δείξε μας, να ακούσουμε. Έτσι. Αυτό το γρέζει αυτή η βραχνάδα. Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο. Με τα σκαλάτσι πίσω από την κονσόλα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα χέμε. Πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι. Έρχεται από τη Μελβούρνη. Ζουμουσού, καλησπέρες, χρόνια πολλά σε όλους γιορταζόμενους. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη. Το ένα μήνυμα από Μελβούρνη, ακριβώς από κάτω, από Χέλσιμπορκ. Ζουμου σου λέμε και με κόσμο, με στο ναό το τρένο, πια ασταμάτητο. Καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Παρανό, καλημέρα Ζουμουσάκια, καλημέρα Κωστή. Να περάσει το όμορφη Τετάρτη, ό,τι και να κάνετε. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Επίσης, λέει η Χρύσα, και εκεί που είσαι χάλια στο μάχη, έντερο κεφάλι και δεν περνάει και συνεχίζει, βλέπεις αυτή την εικόνα και είναι αγκαλιά ο Παπαχρήστος με το μεγάλο κούδα. Ο Παπαπάοκ, η καρδιά σου ξαναχτυπά και η ελπίδα ξαναπαίνει τη θέση της και νιώθεις γιατί είσαι Πάοκ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Άγγελους, γιορτάζει ο Αναστασιάδης σήμερα. Να είναι καλά, να χαίρεται τη γιορτή του. Άγγελοι, Μιχάλιδες, Γαβρίλιδες, το φιλαράκι μου, το κολυτάρι μου, τον Γαβρίλο, τον Νικηφορίδη. Και κορυφαίο post από τον Νίκο Παπαδόπουλο στην Πάτρα. Γεια σου, φαρμακοποιέ μου. Έχει ξεφυσάει ο Αλαφούζος και λέει: όταν σου λένε ότι δικαιώθηκες, αλλά θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι πλέον κολλητός σου. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Πέσαμε. Να πω φυσικά, χορηγή δεύτερης ώρας λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο, εννοείται, με κορυφαίες γεύσεις 705-750, φυσικά Tenda Home 430-011 και πέργολα και αντιανεμικές ζελατίνες και τα πάντα όλα, 35 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης και φυσικά η Καλόε που έχει ετοιμάσει
Generethrix, ένα υπέροχο σκεύασμα λοσιόν σαμπουάν για τα μαλλιά για όταν αρχίζει η τριχόπτωση, για να δείτε άμεσα αποτελέσματα. Κορυφαίο προϊόν στην Ευρώπη είναι αυτό και θα το δείτε, θα το διαπιστώσετε μόλις με 29,90 αντί για 55 ευρώ. Τηλεφωνείτε στο 23 12 200 500, ξαναλέω, 29,90 από 55 ευρώ, 23 12 200 500, το Generethrix, κορυφαίο προϊόν της Καλόε. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Πιαστήκαμε όλοι χέρι-χέρι. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω. Μπορούμε να το πάμε έτσι μέχρι αύριο. Το ξέρω, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγόρι μου. Καλά. Γιατί, είναι το Αγίου Ευγενίου σήμερα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι το Αγίου Ευγενίου. Του Αγίου ποτέ. Είμαι ευγενικός τύπος, οπότε καταλαβαίνω. Να ζήσεις ευγένη και χρόνια που είναι για γενέθλια αυτό, βέβαια, αλλά εντάξει. Λες, okay. Λες να έχει γενέθλια. Ο Ευγενής, επειδή εσύ είσαι άγγελος και έχεις επιλέξει το Σάχοφ για παρατσούκλι, να έχει και ο Σάχοφ. Λες, λες. Εν τω μεταξύ, φίλε, τον έχω πετύχει στον δρόμο και είναι μισή μερίδα. Λέω πώς έτσι άνεξα εγώ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ενώ μέσα στο γήπεδο είναι θηρίο ανήμερο ο μπαγάσας. Άστο το θηρίο ανήμερο. Μέσα στο γήπεδο δεν βλέπετε. Άσε με, φίλε. Είναι, άσε σκιά, με. Είναι σκιά του εαυτού μου. Του εαυτού του. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν έβαλε μπαλαφόμετρο, μάλλον, παρασύνη. Δεν έβαλα, φίλε. Όχι. Βασικά έπρεπε να βάλει το μπαλαφόμετρο, μήπως να βάλουν τον Λουτσέσκο, ρε. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Υπάρχει η μεγάλη απογοήτευση. Και πρέπει δηλαδή, κάτι, πρέπει κάτι να γίνει. Τι, δύο μέρες είναι. Αυξήθηκαν τα μουσικά ραδιόφωνα, αυτό σου λέω. Έχει να πούμε 50% αύξηση κάθε. Ο άλλος δεν θέλει να ακούσει τίποτα, φίλε. Μόνο τραγούδια, το πιστεύεις. Αυτό. Να σου πω την αλήθεια, τη Δευτέρα έβαλα, άκουσα λίγο, αλλά από την τατήλα μου και τη στεναχώρια μου έβαλα τραγούδια να ακούσω. Γιατί δεν άντεχα, παιδί μου. Όλοι είχαν απόλυτο δίκιο και δεν άντεχα να. Μήνυμα 107,7, φίλε. Και μάλιστα μουσικές ηρεμίας και τα λοιπά. Δηλαδή πλήρους αποτοξίνωσης. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Πρώτη φορά σήκωστη μπαίνω στα site και ψάχνω να δω αν απολύθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ με λαχτάρα. Ναι. Με λαχτάρα, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να μην να είμαι μοναδικός, αλλά πίστευα ότι μετά από αυτό το. Ναι. Μετά και από, αυτό, και από αυτή την εμφάνιση. Ναι. Αποφάσισαν να τον κρατήσουν. Αποφάσισαν να τον κρατήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, στην παρούσα φάση δεν τίθεται καθόλου θέμα, φεύγει ο προπονητής. Σας το λέω με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλουν να υπάρχει καμία υπόνοια. Τώρα, αν το βγάζουν όλο αυτό προς τα έξω επικοινωνιακά με το Instagram, ότι εσύ μέχρι τέλους το πρωτάλημα και παράλληλα κάνουν κάτι άλλο, αλλά στην παρούσα φάση το στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις. Εγώ δύο πράγματα σκεφτόμουν σε αυτές τις μέρες. Αυτές τις δύο μέρες, ότι 8 μάτς εκτός έδρας, άντε πες στο ένα δεν ήταν αυτός. 7 μάτς εκτός έδρας έχουμε βάλει ένα γκολ. Τραγικό, φίλε. Ένα γκολ σε 7 μάτς εκτός έδρας. Ναι, είναι τραγικός απολογισμός. Και με τι, με χωριά, δεν μιλάμε τώρα με ΑΕΚ Ολυμπιακό. Εντάξει, με ομάδες που υποτίθεται ότι είναι χωριά, γιατί η Έστασου δεν είναι χωριό που λέγαμε πριν στην κλήρωση. Εντάξει, δεν πέρασε από εκεί μέσα ούτε φίλε, πήγμα, και το Europa League να σηκώσει, δεν αλλάζω άποψη ότι αυτούς έπρεπε φυσικά να τους αποκλείσουμε. Φυσικά σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή δεν με θέλω... 3-1, πόσο... Με 3-1 στην έδρα σου... Λοιπόν, το πόσο πονάω, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Το βράδυ της Πέμπτης. Θα ήθελα να μην υπάρχει, όταν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για το ποια μέρα θα κάνουμε εκπομπή με το Μανώλη στο Δίον, το τηλεοπτικό. Δεν ήθελα να υπάρχει άδεια η Πέμπτη για να μπορώ να κάνω Πέμπτη βράδυ. Κι ας έκανα Σάββατο ξημερώματα, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν μπορώ θεοποιώντας τώρα την Όστερσουτ, γιατί το βλέπω αυτό. Κάτι. Είδατε, λέει, δεν ήταν. Βρε, τι μου λες τώρα, ο ΠΑΟΚ είμαι. Δηλαδή του πετάω έξω το στροφοχωριό και ας πάει να πάρει τον Europa League, δεν αλλάζει η άποψή μου. Αυτό που είπε ο Μέγιος τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι είσαι ΠΑΟΚ, μπαίνεις επιθετικά, τους βάζεις 2-3 γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Γεια σας. Καληνύχτα. Ευχαριστώ όχι, πολύ. Μπαίνεις και μπαίνεις άμυνα μέχρι το 60 και μετά ό,τι γίνει και δεν είσαι και προπονημένος. Τι περιμένεις μετά, θα τα φας τα βολάκια σου και θα τελειώνει η υπόθεση εκεί. Καληνύχτα, πατέρα.
Έγινε, άγγελέ μου, να ζήσεις αδερφέ μου. Να χαίρεσαι τη γιορτούλα σου, αγόρι μου. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Να περάσετε με ωραία εσείς που γιορτάζετε σήμερα με ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάση, όχι που σας τη χαλούν. Καλημέρα, ναι. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά στο προπονητή μας. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Να ζήσεις ρε Ράσβαν και χρόνια πολλά. Προπονητή μας είπα ρε φίλε, τον Άγγελο, τον Αναστασιάδη λέω. Πού είναι τώρα ο Άγγελος? Ο Άγγελος? Ναι. Στο προπονητικό, το κέντρο. Α, ναι, επειδή νόμιζα ότι ο Ράσβαν είναι. Γεια σου Νικόλα. Έτσι αυτός, ότι είναι, έτσι λες εσύ. Εσύ, εγώ λέω ότι δεν είναι, εσύ βγες και πες ότι είναι. Εγώ βγαίνω και λέω ότι δεν είναι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Και αν, όχι, και αν είναι, δηλαδή είναι, εσείς τον βλέπετε να είναι. Αυτή είναι ποιο. Ότι είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Εσείς λέτε ότι είναι. Δηλαδή τον βλέπετε να έχει καθοριστικό ρόλο, έχει δείξει κάτι μέχρι τώρα. Αυτό λέμε. Για ποιον μου μιλάς από όλους, να σου πω, γιατί με πέρεψες τώρα. Μπορώ να απαντήσω για αυτόν έναν μηδέν, αλλά δεν θέλω επειδή σε υπεραγαπώ και σε εκτιμώ. Πες τα μου, αφού ξέρεις, μου αρέσουν τα λογάκια σου. Ωχ, φίλε. Ενώστε δυνάμεις. Ενώστε δυνάμεις. Πάτε, φέρτε τον άνθρωπο εδώ πέρα, για έστω για όσο καιρό μένει. Ορμήξτε τον, αλλά όλοι μαζί. Ναι. Ορμήξτε. Άμα καθόμαστε γυρνάμε στο ραδιόφωνο. Όλη μέρα. Τα ίδια και τα ίδια και του Παντελή. Καταλάβετε, δεν είναι η δουλειά. Αν θέλεις μια αλλαγή στον ΠΑΟΚ, κινείσαι ρε φίλε. Κινείσαι. Κάνεις, δεν ξέρω. Από το να πεις τηλέφωνο και να λες την γνώμη σου, κάνεις κάτι άλλο, πιο επικοδομητικό. Ακούτε. Ακούμε, φυσικά ακούμε. Αν με ακούτε, εσύ εκείνη η ματιά για απέναντί σου εκείνη. Η σουπιά αυτή γελάει, η σουπιά. Τι θα κάνει, ενωθείτε και πάτε κάτι με εκείνη σουρά και μάτα. Από το να κάνεις να λες, πάτε. Μία επίσκεψη στην προπόνηση από ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για την ομάδα, χωρίς να υπάρχουν παρεκτροπές, σφαλιάρες ή μπεσήματα και τέτοια, εννοείται, το διευκρινίζουμε, όπως γίνεται σε πολλές ομάδες του κόσμου από τους ανθρώπους που κοιμούνται και ξυπνούν με τη σκέψη τους μόνο στην ομάδα, ανθρώπους ανιδιοτελείς που χαλούν το στομάχι τους για το σύλλογο και για τα γράμματα, τα τέσσερα. Μια επίσκεψη λοιπόν για να δοθεί στους παίκτες να καταλάβουν πόσο πολύ μας έχουν στεναχωρήσει. Δεν είναι ρε, αυτό το πράγμα, ρε Κωστή. Γιατί το πας ανάποδα, ρε Κωστή. Αυτούς πρέπει να ξυπνήσεις. Και αυτοί, πρέπει να ξυπνήσεις, και αυτοί δεν έχουν ευθύνη. Αφού λοιπόν ο επαγγελματίας που παίρνει αυτά τα λεφτά δεν νιώθει ότι τέλος του μήνα έχει κάποιο. Ναι, δεν πρέπει να του το υπενθυμίσουν. Άσχημο, μη παίζοντας, Κώστα. Ναι. Ας κάνουμε τον άλλο να ξυπνήσει αυτός και να ξυπνήσει τους υπόλοιπους. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Ανάποδα το πας εσύ. Ναι. Εγώ δεν το βάζω με μια σειρά. Δηλαδή λέω προπονητής, τεχνικός διευθυντής, διοίκηση, παίκτες. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας από όλους. Αυτό θα μπορεί να σου το λύσει το πρόβλημα. Άκουσε με λίγο. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να σου το λύσει ένας προπονητής ο οποίος είναι προπονητής. Ναι. Κανονικός. Ψυχολόγος, ψυχορευνητής κλπ. Ναι. Αυτή τη δουλειά ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να την κάνει. Γιατί δεν μπορεί να εμπνεύσει. Με δύο λόγια το είπαμε. Δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες. Μπορεί, αγόρι μου. Άρα προσπαθείς να φέρεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού που ακούγεται ότι θα έρθει ο Σάντος, μέχρι τότε φέρνεις ένα υπηρεσιακό προπονητή, ο οποίος να μπορεί να καταλάβει και να δέσει την ομάδα. Που να μην του λένε ότι να είναι οι υπόλοιποι. Είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να είναι από τα βάθη της Ουρουγουάης, ας πούμε, ρωτάω εγώ. Από ένα από τα βάθη της Αγιατριάδος, της Πειλέας, της Επανομίας. Πού μένει η αεροπομπάση αυτούς ο Άγγελος. Δεν είσαι άλλη λύση, ρε φίλε. Εσύ λες για τον Άγγελο. Εγώ μπορώ να λέω για τον Καρσία. Ο άλλος μπορεί να πει το Χάβο. Άλλος μπορεί να πει το Δερμιτζάκι. Άλλος μπορεί να πει τον Μπόλωνη. Καρσία, εν πάση περιπτώσει. Ας μην δεθούμε στα πρόσωπα. Γιατί και δεν είναι και ο Αγγελόσκυλο. Αλλά με ενδιαφέρει να σωθεί η παρτίδα. Δεν μας νοιάζει το πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, Νίκο, επιλέγουν να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Παρά το μετριότατο πρόσωπο της ομάδας, παρά τα πατατράκ και τις χαμένες ευκαιρίες, επιλέγουν να στηρίξουν αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να πούνε, αδερφέ. Τι να πούνε, ότι κάνουμε από τη μία παταπιά την κάθε φορά την Όχι, άλλη. Θα μπορούσε να πει ότι ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λουτσέσκου ή τον κύριο τον Μίχελ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι όμως σκεπτικό. Δεν τον διώχνουν επειδή δεν μπορώ να βρω άλλον. Είναι λάθος. Δηλαδή, να σου πούνε, όταν σου λέει το στηρίζω, σημαίνει ότι θα φύγει. Μα και είναι. Λοιπόν, πάει φέρνει τον Άγγελο και τελειώνει η μπουγάδα. Έγινε, Νικόλα. Τι θα φέρει τον Καρσία, αγόρι μου. Κάνε τον γρήγορα, ρε αδερφέ, όμως. Ό,τι ήταν να γίνει. 3 εκατομμύρια άνθρωποι στο ραδιόφωνο. Α, να πούμε αυτό που θέλουμε τον ΠΑΟΚ. Μαζευόμαστε 3 εκατομμύρια άνθρωποι έξω από το γήπεδο. Και δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό και κάτι άλλο συζητάμε. Έγινε, Νικόλα. Σε χαιρετώ. Φραγκάκι βγήκε πάντως, άντε γεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα. Ναι, γεια σας.
Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε. 2310-287-888. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι. Εγώ φταίω γι' αυτό, αλλά έχετε να πείτε πράγματα. Καλημέρα. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Κωστή. Έλα, αδερφέ μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω. Είσαι ο. Ο Νικόλας Πειρατής είμαι εγώ. Γεια σου ρε Νικόλα, πού είσαι ρε μόρφη, πού είσαι ρε φίλε. Άκουσε, θα σε πω ρε αδερφέ μου, θα σε κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν με κόψετε έτσι. Άμα δεν βρήσεις, άμα δεν πεις κάτι μηνύσιμο, γιατί δεν βρίζω, αλλά δεν λέω μορφόλογα. Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μέσα εκεί στο σύλλογο, ότι νοιάζεται κανείς εκεί μέσα για τα τέσσερα γράμματα και για τον κόσμο. Θα έπρεπε έτσι να είναι, θα έπρεπε να είναι έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει, λοιπόν άκουσε με να δεις. Ό,τι συμβαίνει καρτάς στον ΠΑΟΚ δεν είναι τυχαίο. Είναι τέχνος εδώ και 10 χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία και αυτή η ομοιρά του συλλόγου, εντάξει. Λοιπόν, όταν θες να πας να αγοράσεις ένα σπίτι απέναντι, έτσι, ναι, δεν μπορείς να πας να το βάψεις άμα δεν το αγοράσεις. Αν το κάνεις από μαύρο σε κόκκινο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ούτε Μίχελ φταίει, ούτε Τούντορ φταίει, ούτε Σανόγεβιτς φταίει, ούτε κανείς φταίει. Φταίει ο κύριος Σαββίδης που έδωσε το Γιωργάκη του ΠΑΟΚ να παίζει και να μείνει μέσα στα ποδαράκια του στις άλλες επιχειρήσεις. Τα άλλα εγώ τα κούβερεσαι. Εγώ κοίταξε, όσοι περάσανε από τον ΠΑΟΚ γίναν βουλευτέδες, πρωθυπουργοί από την εποχή του Ζαγοράκη. Λοιπόν, αυτό τον παπά και τα ψέματα που το κουκουλώνουν όλα τα ραδιόφωνα να σταματήσει. Λοιπόν, οι ανθρώποι δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι νοικοκύριδες για κάνα σούπερ μάρκετ, για τίποτα, ας πούμε, Πριζινίκ Μαρινόπουλος, αλλά για να κρατήσουν σύλλογο με κόσμο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνεις τώρα μεταγραφές κουτουρό τι να είναι. Εδώ και 5 χρόνια και άλλα 10 χρόνια να δουλεύουν το κοσμάκι με υποσχέσεις, να πληρώνουν το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πρέπει να αποχωρήσουν από το σύλλογο για μένα, η γνώμη μου, να μείνουν χωρικοί στον ΠΑΟΚ. Αν αγαπάει ο κύριος Ιβάν τον ΠΑΟΚ, πρέπει να φύγει να πάρει και το γιο του από εκεί. Να μείνει στον ΠΑΟΚ, να φέρει έναν άνθρωπο που ξέρει από ΠΑΟΚ, από αποδυτήρια, να γίνονται κανονικές μεταγραφές και όχι φαίνω βιερίνη κάτι έτσι μου για τυποσιασμού και χωρίς προγραμματισμούς. Γιατί φιλαράκι αυτό το ΠΑΟΚ που είναι πεθαμένο εδώ και 5 χρόνια, αν δεν μπορείς να πάρεις τώρα πρωτάθλημα, αν δεν μπορείς να πάρεις τώρα κύπελο, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να πάρεις. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αδερφέ μου. Λοιπόν, εντάξει. Για τελείωσες. Μένα δεν αγαπάει κανείς, για μένα δεν αγαπάει κανείς το σύλλογο. Αγαπάνε την πάρτι τους και τις επιχειρήσεις, κατάλαβες. Ένα τελευταίο να πω και θα μου μιλήσει. Λοιπόν, πρέπει να θέλει δηλαδή ένας άνθρωπος στήλης Βεζιριζής να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, αδερφέ μου. Μέρα νύχτα. Ούτε με κανάλια, ούτε με κόμματα, ούτε με επιχειρήσεις στο Ροστόφ, ούτε με τίποτα. Μόνο με ΠΑΟΚ. Την καταλάβατε τη δουλειά. Αυτή είναι αλήθεια. Συμφωνώ μαζί σου στο σκέλος. Συμφωνώ μαζί στο σκέλος Βεζιριζή. Ένα. Και αν όχι, όχι στο πρόσωπο Βεζιρτζή, δηλαδή έναν άνθρωπο να νιώθει τον οργανισμό και να ασχολείται μόνο με αυτό. Διαφωνώ μόνο μαζί. Με τον Πάκρη, καρτάς. Να σου ολοκληρώσω, σε άκουσα. Πειρατή μου. Πειρατή μου, σε άκουσα. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο, μια ερώτηση. Τα τρυπήματα αυτά που γίνανε και αυτές οι καμπάνες που τεμέγει εγώ την επανάσταση, εγώ δεν την τρώω αυτό το. Είναι παπάς επανάσταση. Είναι κερκόπορτα για να φανεί ότι κάνουν επανάσταση. Δεν έφυγε αυτή η ΕΠΟ η προηγούμενη, ρε φίλε. Ποια ΕΠΟ, μωρέ, όλα κόλπα είναι. Ποια ΕΠΟ. Θα αλλάξει Ελλάδα, θα αλλάξει και ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ την πληρώνει. Και μη σου πω κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ θέλουν να την πληρώνει. Πού είδες τόσες τιμωρίες εσύ. Τόσες τιμωρίες. Ποια είναι δηλαδή η αλλαγή που έγινε με τόσες τιμωρίες. Προωθούν τους Αθηναίους μια ζωή. Υπάρχει ένας παοξής εκεί μέσα, ρε. Υπάρχει ένας που να σέβεται αυτούς που πεθάνανε. Για μας δουλεύουν για τα κόμματα και τις επιχειρήσεις και τα κολοκάναλά τους που θέλουν να πάρουν. Ένας να έρθει εκεί να δουλεύει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ηρέμησε λίγο, ησύχασε, σε παρακαλώ. Όχι, ρε Κώστα, μας δουλεύουνε. Μην εκνευρίζεις. Σε ακούμε με προσοχή, δεν σε διέκοψα καθόλου. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Λοιπόν, είχε στον Άγγελο, πήγε να σε πάρει πρωτάθλημα. Γιατί υπήρξαν τα τρυπήματα και τα παράκια με το γιο του Σαββίδη με τους παίκτες. Έπρεπε να βγει ο Άγγελος τότε και να τα πει. Ναι, άκουσε, ποιο να πει, μωρέ. Ο Βρίζας. Ο Βρίζας που ήθελε να γίνει βουλευτής, που ήρθε και σηκώθηκε και δεν μίλησε. Ποιος, ο Ζαγοράκης που μαλώνανε, ήρθε ο άλλος και πλήρωσε τα χρέη του. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που μεγαλώσαμε εμείς. Δεν μου λες, γιατί αυτά, κοίταξε ρε γόρι μου, αυτά τα τρυπήματα γίνονται σε ένα σύλλογο. Δηλαδή σε να με λες εσύ, δεν ήξερε ο Σαββίδης τίποτα. Τα ξέρει όλα ρε, δεν τους νοιάζει ρε. Τους νοιάζουν μόνο τα λεφτά και επιχειρήσεις τους ρε. Δεν τους νοιάζει ο ΠΑΟΚ ρε. Ούτε ο κόσμος που πάει. 50 χρόνια έτσι θα είμαστε. Πρέπει να έρθει ένας απλός άνθρωπος να δουλέψει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να νοιάζεται και το κόσμο αυτό που τρέχει στο γήπεδο. 10 χρόνια είναι δυνατόν με αυτό το πεθαμένο ΠΑΟΚ να μην μπορείς να είσαι πρώτος.
ανοίγες τον Άγγελο Καρδάση, ανοίγες έναν άνθρωπο που ζει μέσα τα ποδητήρια, πάστουνα 20 βαθμούς με αυτούς πεθαμένους. Σε άκουσα με πολύ προσοχή. Σε άκουσα με πολύ προσοχή. Καταλαβαίνω ότι τα λόγια σου βγαίνουν γνήσια από μα μέσα σου. Άκουσε με όμως κάτι. Άκουσε με να σου πω για κάτι. Πες μου κάτι, άκουσε ναι, με... πες μου κάτι. Σε κάποια πράγματα που είπες, συμφωνώ. Με κάποια διαφωνώ. Δεν υπάρχει να φύγει ο Σαββίδης. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει να φύγει ο Σαββίδης. Φίλε, ο Σαββίδης, ο Σαββίδης, μα είπες, να... είπες να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει από τα κουμάντα με το γιο του, να φύγει, τα φύγει. Α, πρόσεξε, πρόσεξε. Ας, ο, γιος του φίλε, ο γιος του φίλε δεν διοικεί την ομάδα. Αυτός η διοικεί. Όχι φίλε, δεν διοικεί. Τα αποσταρίσματα... Αυτός κάνει μεταγραφές, μωρέ, λέει του μπαμπά πάρει αυτό και τον παίρνει, μωρέ, χωρίς προγράμματα. Θέλεις λοιπόν, άμα σε άκουσα με πολύ προσοχή, δεν σε διέκοψα καθόλου. Άκουσα με λίγο κάτι, θέλω να σου πω. Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος τύπου Βεζιρτζή, δεν έχουμε θέματα με τα πρόσωπα. Ένας άνθρωπος δηλαδή. Μιλάμε, ναι. Ναι, να νιώθει ΠΑΟΚ, να μην χρειάζεται. Και αν θες την άποψή μου, ναι. Αν θες την άποψή μου και άμυστος, ναι. Άμυστος να είναι. Άμυστος να μην υπάρχει. Ναι. Γιατί ο Βεζιρτζής πήγε άμυστος. Λοιπόν. Και, αλλά και αυτό είναι. Αυτό είναι άσαμε να σου πω. Δεν με αφήνεις, άκουσα με προσοχή. Άσαμε να σου πω. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το να λέμε όμως να φύγει ο Σαββίδης είναι λάθος, φίλε. Ο Σαββίδης ήρθε και παρά τα λάθη του, διαφωνώ μαζί σου ότι έκανε λάθη, παραλήψεις, έτσι, έκανε σφάλματα. Τα λέμε συνέχεια. Δεν έχουμε κανένα θέμα να λιβανίζουμε μόνο. Καμία υποχρέωση δεν έχω, καμία εξάρτηση, καμία απολύτως. Και το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά από το να λέμε ότι. Να ξεχνάμε καταρχήν ότι αυτός ο άνθρωπος ξεχρέωσε τα χρέη. Το ξεχνάμε, αδερφέ. Δεν το αναφέρουμε πουθενά. Πώς πρέπει να το αναφέρουμε. Αν είχε κάνει το ίδιο πράγμα ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή ο Μελισανίδης, θα τους είχαν στήσει φίλε Αδριάντα. Όμως αυτό δεν του δίνει αιώνιο άλοθη για τα λάθη και τις παραλήψεις. Π.χ. ο Στανόγεβιτς ή π.χ. ο Λουτσέσκου. Μια ανωτελεία και επειδή ξεχρέωσε, δηλαδή ρε Καρτάση, τι πρέπει δηλαδή. Μα άκουσε τι είπα. Δεν σημαίνει ότι. Τιμή σου που είναι στον πάο, κρέα αγόρι μου. Περίμενε να σου πω κάτι. Το αυτονόητο τι. Καταρχήν δεν ήταν δικά του τα χρέη. Ήρθε και τα πλήρωσε τα χρέη. Χωρίς να είναι δικά του. Γιατί είναι αυτονόητο. Θα μπορούσε να αφήσει να πέσει η ομάδα στη Γάμα και να κάνει ό,τι έκανε η ΑΕΚ. Δεν έπεφτε στη Γάμα. Αυτό είναι ο παπάς που τρώμε όλοι. Τι παπάς. Ποτέ δεν θα έπεφτε στη Γάμα. Ερώτηση. Ερώτηση. Δεν θα έπεφτε στη Γάμα. Ερώτηση. Εγώ λοιπόν. Το λέω, δεν θα έπεφτε. Εντάξει, εσύ το λες. Εγώ σου λέω λοιπόν το εξής. Χωρίς να είναι δικά του τα χρέη, τα πλήρωσε. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Και... Δεν σημαίνει ότι έχει αιώνιο άλοθη. Αλλά από το να λέμε συνέχεια συνωμοσίες. Ο ένας, ο άλλος αυτά. Τρίπες έκανε. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ρε, για να βγούμε να. Άκουσε με, δεν σε δουλεύω καθόλου, άκουσε με όμως. Άκουσε με, είσαι σπίτι μου εσύ και κάποιος με κλέβει και δεν ξέρω ποιος με κλέβει. Πρόσεξε. Από το. Άκουσέ με λίγο, άκουσέ με λίγο. Από το να το λέμε σαν φήμη ή να το λέμε στο καφενείο ή στο στέκι, μέχρι να μπορούμε να το πούμε πίσω ή μπροστά από το μικρόφωνο ότι ξέρεις ο τάδε τρύπησε αυτό. Πρέπει να έχουμε φίλε για αυτό το πράγμα απόδειξη. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό έτσι, αν δεν έχουμε αποδείξει, το καταλαβαίνεις. Που μπορεί να είναι έτσι, που μπορεί να έχεις δίκιο. Άλλο όμως κάποιος που βγαίνει ανώνυμα, είναι με ένα παρατσούκλι στο μικρόφωνο να πει τρυπήθηκε ο τάδι, ο τάδι παίρνει μίζα. Και άλλο σε μια εκπομπή που υπάρχει κάποιος με όνομα τεπώνυμο, να βγω να πω, φέρε μου αποδείξεις, πρώτος φίλε να τον διασύρουμε αυτόν που εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπεις η ομάδα που έχει μικρύνει, τι αποδείξεις θέλεις. Με το τσαβέλα, με τα τρυπήματα παρά, αυτές τις αποδείξεις θέλεις. Δεν βλέπεις που την ανέχεια γίνεται τόσα εγκλήματα 5 χρόνια, ξεκινάς από την αρχή. Απ' την αρχή ξεκινάς 5 χρόνια. Μας δουλεύουνε, μωρέ. Έγινε, αδερφέ, σε άκουσα με προσοχή, δεν σε διάκοψα καθόλου και πρέπει να πάω παρακάτω. Λοιπόν, σοβαρά λέει αφήνεις τον πειρατή να βγάλει αυτή τη μιζέρια ενώ. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε, δεν κόβω κανέναν τριαντάφυλλε. Εφόσον δεν βρίζει, είπε την άποψή του. Δεν γίνεται όμως ισοπαίδωση. Δεν γίνεται να υπάρχει ισοπαίδωση. Ναι, ωραίο θα ήταν να υπάρχει ένας άνθρωπος να νιώθει περισσότερο πάω και να ασχολείται μόνο με αυτό. Ούτε μπορώ εγώ να δεχτώ ότι διοικεί την ομάδα ο Ιώ Σαββίδη. Ούτε μπορούμε να ρίχνουμε ανάθεμα. Να φύγει. Να φύγει, τι να φύγει. Αυτός που ευεργέτησε την ομάδα παρά τα λάθη του, παρά τις παραλήψεις, παρά τις λάθος επιλογές. Ναι, αγωνιστικά το έχουμε πει, έχει αποτύχει. Ούτε να απαξιώνουμε τις μεταγραφές. Ποιος Βιερίνια, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν δόθηκαν εκατομμύρια για αυτούς τους παίκτες για να έρθουν. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι λευκός και δεν χρωστάει πουθενά. Το ότι είναι το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή με Ολυμπιακό, ότι ξεκίνησε και εξαρθρώθηκε αυτή η περσινή, η ΕΠΟ αυτή των τόσων ετών, πρέπει να το ξεχνάμε.
χωρίς να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο ότι όλα είναι τέλεια. Ή ότι επειδή πλήρωσε τα χρέη πρέπει να τα βλέπουμε όλα τέλεια ή να βαράμε συνέχεια παλαμάκια. Όχι όμως να φτάσουμε στο άλλο στάδιο της απαξίωσης. Και τότε που έγινε αυτό που έγινε με τον Τζαβέλα, φάγαμε βδομάδες. Βγαίνεις και λες, κύριοι, ο Τζαβέλας, ο Ράτς, ο Χ, ο Ψ. Με στήσανε, δεν παίξανε, είχαν μειωμένη απόδοση. Όπως έκανε ο Ίβιτς και έγινε το μπαμ εκείνη την ημέρα. Βγαίνεις και το λες εκεί, δεν το αφήνεις να περάσει μετά. Υπεραγαπώ και εκτιμώ τον Άγγελο για αυτά που έχει προσφέρει στην ομάδα, χωρίς δεν είμαι αγγελόσκυλο. Δεν υπάρχει, είμαι κατά της έκφρασης. Τάδε σκυλό. Τίποτα. Παοκόσκυλο, ναι. Μόνο για τα 4 γράμματα. Αλλιώς η αιμονή με συγκεκριμένες προσωπικότητες, με συγκεκριμένους ανθρώπους είναι λάθος. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε μία ρολογάρα σήμερα με μπρασελέα οξύδο το ατσάλι προσφορά από την Glimart και μία σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης όλα τα κρέατα του μήνα. Επιστρέφουμε. Έλα. Πάμε. Χρήστο, δεν με απασχολεί αν συγκεκριμένα άτομα βγαίνουν αλλού και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και λένε το πείμα. Εγώ ανοίγω τη γραμμή και ο άλλος έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει. Μπορώ όμως και εγώ να διαφωνήσω, έτσι, ριζικά σε πολλά πράγματα, σε άλλα να συμφωνήσω, αλλά εφόσον δεν βρίζει, δεν κλείνω τις γραμμές. Δεν θέλουμε να ακούμε μόνο ευχάριστα πράγματα, θα ακούσουμε και δυσάρεστα. Θα ακούσουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Να φύγει ο Σαββίδης. Και αυτό πια που έχει αφήσει, λέει το γιο του και πες, ποιο γιο το έχει αφήσει. Τις μεταγραφές αυτές που έκανε το καλοκαίρι, τις έκανε ο γιος του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ θα έκανα μια νήξη και θα έλεγα: κάτσε βρε, αγοριμάσαι τώρα. Βλέπεις ο κόσμος είναι πονεμένος. Άσε τα ποσταρίσματα. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Όχι όμως την ισοπαίδωση, ρε παιδιά. Βλέπετε ότι ο δεύτερος πόλος πλέον είμαστε εμείς. Ότι ο καημός τους είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Να τα ισοπεδώσουμε όλα. Επειδή η ομάδα δεν πει. Εννοείται ότι το ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν φέτος έπρεπε να το έχω ρημάξει. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ακούτε τις εκπομπές κάθε μέρα. Τι λέμε. Τεράστια ευκαιρία. Ακούτε τι έχω πει για τον Λουτσέσκου πριν έρθει. Για τον Σανόγεβιτς πριν έρθει. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά. Ούτε έχω καμιά διάθεση τέτοια. Να βγαίνω και να λέω να είδατε, το είχα πει. Να, καμία διάθεση. Μπορεί να μας διαψεύσουν όταν φοβόμαστε για πράγματα. Και να πάμε να σαρώσουμε τα πάντα. Αυτό. Όχι όμως την ισοπαίδωση, ρε παιδιά. Να φύγει ο Σαββίδης. Καλημέρα, ναι! Πάμε, κληρώνουμε ρολόι, είπαμε, σε ένα τεταρτάκι 10 λεπτά και μια σακούλα κρέατα από τον Κροπολείο Μιχάλης. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δημήτρης Μπασχετικός. Τι κάνουμε. Έλα ρε Μπασχετικέ. Σήμερα 7.30 με Τενερίφη. Να γυρίσουμε λίγο το κλίμα. Γιατί και εκεί μας έχει πάρει κάτω βόλτα στο μπάσκετ. Για πες Μπασχετικέ. Και για όλα φταίει γκρίνια παιδιά. Πολύ γκρίνια. Καλά. Για όλα τα θέματα παντού. Λυπάμαι πάρα πολύ. Προσπαθούσα να μην πάρω τηλέφωνο και δεν παίρνω εδώ και μήνες. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα να μην στηρίζουμε την ομάδα μας. Οι άλλοι κάνουν τόσα εκτρώματα και τους βλέπεις δεν ακούγεται τίποτε. Εντάξει, και εμείς μεταξύ μας βγάζουμε τα μάτια μας. Καλή η κριτική, αλλά άλλο, η κριτική είναι μία μέρα. Αδερφέ, είναι μία μέρα, όχι συνεχόμενα. Υπάρχει μία απόφαση, πρέπει να σταματήσουμε όλοι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Όποιος έχει πολλά λεφτά να πάει να τα βάλει και να πάει όποιον θέλει. Να αλλάξει και τις καθαρίστρες και οποιονδήποτε. Εντάξει, ο καθένας τον ρόλο του. Ο ρόλος μας είναι στην κερκίδα πουθενά άλλου. Χωρίς αυτό να σημαίνει έτσι, ότι δεν πρέπει να έχουμε λόγο όμως. Δηλαδή, είπα εγώ αυτό. Είπα, να πούμε τη γνώμη μας. Άλλο η κριτική και άλλο η ισοπαίδωση, η λιδωρία, ο ευτελισμός και η μόνιμη μύρλα. Άλλο αυτό. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω για την κριτική μας πήραμε μια απάντηση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πήραν αποφάσεις. Αυτό το είπα. Μα το είπα σήμερα. Θα τους στηρίξουμε ή όχι. Οι άλλοι είναι με το ένα πόδι εκεί που είναι. Και όμως βλέπεις δεν κάνει κανένας, ούτε καν κριτική κάνει. Κανένας. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα φτάσουμε και εμείς να είμαστε, όχι βέβαια. Να μην κάνουμε κριτική. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγαπάμε αυτό που αγαπάμε, όπως πρέπει να το αγαπάμε και όπως το αγαπάμε όλα τα χρόνια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και να γίνονται όλα αυτά. Σωστά. Είναι απαράδεκτα. Αποδόμηση από μόνοι μας, να τρογόμαστε μόνοι μας. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Πώς θα διεκδικήσουμε όταν ο ένας στρέφεται εναντίον του άλλου. Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι. Να μην είμαστε. Ναι, αλλά ενώ όλα τα χρόνια ξέρουμε ότι αυτό γίνεται, αντί να απομονώσουμε όλους αυτούς, είτε είναι παλέμαχοι δημοσιογράφοι,
παλέμαχοι ποδοσφαιριστές αποτυχημένοι και τα 30 αργύρια φύγανε να πάνε σε ΑΕΚ Ολυμπιακούς και δεν ξέρω κι εγώ πού. Και όλοι αυτοί μας το παίζουν παοκάρκες. Έγινε αδερφέ. Να σε καλά. Ευχαριστώ γεια πάρα σου, πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. 7,5 ο Ντίλαρτ είναι πλέον παρελθόν. Να το γυρίσει η ομάδα σήμερα με Τενερίφη. Μήπως και γυρίσει το κλίμα εκεί στο μπάσκετ. Καλημέρα. Ναι. Κάερεστα περμητίδο λεβεντάρχε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις για το πιο προηγούμενο, επιβάλλεται να σηκωθεί. Σωστό. Ζου μου σου λένε και όλα τα καίμε. Έτσι, κάθε πίκρα. Όλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εάν η αχαριστία είχε τέλος θα ήμασταν καλύτερα σαν Έλληνες και σαν παοξίδες. Ναι. Ξεχνάμε ότι ούτε στην τηλεόραση θα βλέπε την ομάδα του αυτός ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Εντάξει. Πιο προηγούμενο. Οκ. Okay. Είπε την άποψή του. Διαφωνώ σε πολλά μαζί του. Okay. Αν τον κρίνουν και πολλά είπα για τον κύριο. Εντάξει. Αν ξέρει που είναι η τούμπα. Λοιπόν. Και αν έστειλε κανένα SMS για να κρατήσουμε και να βγάλουμε αδειοδότηση τότε με τον Σαλπικίδη που είχαμε μελίσσα και αυτό και τον, πώς το λένε, και τον Τζουκαλάι. Πάμε παρακάτω. Πάμε Παύλε μου. Πες αυτά που θέλεις. Όχι. Το τι περνάμε το ξεχνάμε, Κωσί. Το τι περνάμε το ξεχνάμε, κοιτάμε το σήμερα. Και εμείς δεν αγωγιόμαστε, όλοι έπαιξε η Χαλκιδόνα, αντί για εμάς έπαιξε στην Ευρώπη και πουλούσαμε όλους τους παίκτες μας. Και αν το είχε κάνει το ίδιο πράγμα με τα χρέη, ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή ο Μελισανίδης, θα τους είχαν φτιάξει Αδριάντα. Εμείς προσπερνάμε και λέμε να φύγει. Έγινα 70 χρονών και ποτέ δεν τόλμησα να πω να φύγει αυτός. Αυτό για να το πεις πρέπει να έχεις πολύ χρήμα να αναλάβεις εσύ ο ίδιος να κάνεις αυτό που θέλεις. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω καλύτερα. Γεια σου Παύλε μου. Γεια σου Παύλε μου. Πάμε παρακάτω. 2-3 γραμμές, 3 γραμμές ακόμα γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Έλα Άκη, σύντομα σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Καταρχήν, μην στηρίζουμε Ιβάν έτσι. Κάνουμε κριτική εκεί που πρέπει. Φυσικά. Και βλέπουμε, και λέω βλέπουμε γιατί άκουσα και την Τούλα χθες και άλλα παιδιά. Έτσι που λέμε για το. Φυσικά, προπονητή. Το στραβό θα το πούμε. Τι, και για τον προπονητή και την άποψη. Τι πάνε να πει, δηλαδή, μόνο χειροκρότημα. Εννοείται. Ευεργέτης, το αναγνωρίζω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Είμαστε δίπλα στον ΠΑΟ και δίπλα στον Ιβάν. Φυσικά. Τώρα, και από εκεί και πέρα, Κωστή, πάμε στα άλλα. Σε λίγες μέρες πρέπει η UEFA να κάνει αυτό που πρέπει. Όπως έκανε με τη Φενέρ, όπως έκανε με τη Μεταλίστ, θυμάσαι. Ναι. Μπράβο. Να τιμωρήσει αυτή την ομάδα αφού την αγαπάνε τόσο τον πρόεδρο, μάλλον αφού αγαπάνε τόσο τον πρόεδρο τους, θα τιμωρηθεί και η ομάδα. Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να τιμωρηθεί. Λοιπόν, για και να δούμε πόσο θα χαίρεστε για τον πρόεδρο που έχετε. Γιατί εμείς χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιο πρόεδρο, Νικολάκη. Είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Περήφανοι, δεν λες τίποτα. Καθαρός όσο η ομάδα μας. Λοιπόν, παιδιά. Δίπλα στον Ιβάν και σε λίγες μέρες θα αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Αυτό το ξέρετε. Άσε τι λέει ο Γιωργάκης. Το Γιωργάκης, αν σας πω αυτά που ξέρω, θα με κλείσετε. Λοιπόν, ο Γιωργάκης δεν ξέρει τι του γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πιτσιρικά. Δεν κυβερνάει τον ΠΑΟΚ. Δεν κυβερνάει. Αυτό ακριβώς. Παιδιά, εντάξει, είπαμε με τις αναρτήσεις. Δεν είναι. Σε παρακαλώ. Υπάρχει άνθρωπος δυνατός εκεί, άσχετα που είναι ο γιος του. Τι πάνε. Υπάρχει άνθρωπος. Ο κυβερνήτης αυτής της ομάδας, ο ηγέτης, ο τιμονιέρης, ο ευεργέτης. Γιατί εγώ ξέρω κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρουν οι άλλοι. Δεν ακούει καθόλου το μικρό ο Γιαννάκης. Να σου πω και κάτι άλλο. Πόσο κακό μπορεί να κάνει μια ανάρτηση. Εγώ διαφωνώ με τις συνεχείς αναρτήσεις. Αλλά πόσο κακό μπορεί να γίνει. Και στο κάτω-κάτω, ας βάλει ό,τι θέλει. Δηλαδή, άλλα είναι τα ουσιώδη, φίλε. Εξαρθρώθηκε η ΕΠΟ η περσινή. Πήρε παίκτη στο καλοκαίρι ο άνθρωπος. Κάνει αυτά που πρέπει αυτά να κάνει. Αυτά είναι, φίλε, τα ουσιώδη. Και να φεύγουν μερικά ζουζούνια από δίπλα που παίρνουν τηλέφωνα και λένε τα δικά τους. Δεν πειράζει. Είπαμε, δεν κλείνουμε σε κανέναν. Αλλά ρε παιδιά, το να αποσιωπούμε. Να αποσιωπούμε τα καλά. Το λέω εγώ, δεν πειράζει. Έγινε. Άκη, σε χαιρετώ. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα τελευταίες. Καλημέρα. Ναι. Άντρε Κωνσταντίνε, έλα Κωνσταντίνε μου, έλα. Πες λίγο. Ζούμε σου, αδερφέ. Καταρχάς, ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Το είπαμε πολλές φορές. Μπράβο, ναι. Έχεις και χορηγούς εκεί πέρα που βοηθάνε τον κόσμο και φίλους και άγγελους και Μιχάλη, μπράβο. Το είπαμε. Άκου να δεις, φιλαράκι, φεύγω. Το φίλος μας στο Κρεπολί, ο Μιχάλης, πρώτος. Βέβαια, να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά. Υγεία, να έχει ευτυχία. Φεύγω από το καφενείο,
Λοιπόν, στο ημίχρονο. Δεν άντεχα να δω άλλο Κωστάκι, όπως εσείς τρελαμένος. Αλλά έχουμε αυτή την ευλογία στο σπίτι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Έχουμε τον εγγονό, ρε φίλε. Μόλις μπαίνω μέσα στο σπίτι, με βλέπει, με κατάλαβε. Σε λέω, παππούς, δεν είναι καλά. Πήρε την μπάλα να παίξουμε. Έλα, ρε, το λέω, να παίξουμε μπάλα, ρε, Βαγγελάκη, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Αλλιώς θα πήγαινα μέσα, θα κάθομουν 2 ώρες στο διάδρομο και θα άκουγα ρόρεγκάλα, χερία, αγγίλα, τα πάντα. Ναι, ναι. Τι θέλω να πω. Άκουσα τα παιδιά. Δεν είναι στο ρεπερτοριό σου, αλλά δεν πειράζει. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, είναι πολύ στεναχωρημένοι, αλλά πρέπει να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Δημητράκης, ο μπασκετικός. Μας έβαλε τα γυαλιά. Μπράβο, Δημητράκη. Συνεχίζουμε. Πήρε μία απόφαση η ομάδα να κρατήσει τον προπονητή. Έτσι μπήκα. Σήμερα έτσι μπήκα, και αυτό είπα. Ξέρω. Τι να... Διαφωνούμε ή συμφωνούμε με την απόφαση. Αυτή την απόφαση πήραν. Εμείς τι να κάνουμε. Κάτσουμε τώρα κάθε μέρα να λέμε διώξτε τον. Οι άλλοι θα καθίσουν στα σκαμιά, δεν είπαν τίποτα. Να δούμε τι θα γίνει. Δείτε τι γίνεται απέναντι. Δείτε τι γίνεται απέναντι. Τίποτα. Δεν βγάλουνε μούγκα, δεν βγάλανε τίποτα. Θα τα βγάλουνε. Πού θα πάει. Εγώ έχω να πω και ένα άλλο. Σε λίγο καιρό θα μπούμε μέσα στο γήπεδό μας. Να έχουμε θετική ενέργεια και τίποτα άλλο. Σε όλα τα παιδιά. Τον Παύλο, τον Παναγιώ, τον Γιώργο, την Ντούλα. Και σε ρε Κωστάκη Καραγιάννη, πού είναι εκεί να τα καταλαβείς και τα καταλαβείς στην Καρακαρντάση να πούμε. Τι τον έλεγε στο Μίχελς. You are, ξέρω εγώ, the city of when Pauk. When Pauk lose, we don't sleep from cry. Α, μπράβο, τι να κάνουμε, όλοι τρελαμένοι είμαστε. Πάμε να σηκώσουμε το πρωτάθλημα, Κωστάκη, τελείωσε. Και αυτοί που χαίρονται τώρα, και είναι και παουξίδες μερικοί, πάτε πρώτοι στο Λευκό τον Πύργο να πανηγύρισετε δίπλα στην ομάδα, με τις διαφωνίες μας, με τις αμφιβολίες μας, αλλά όχι γυρνάω πλάτη επειδή δεν μου αρέσει ο Χίλιοψη. Έχω πολλές αμφιβολίες αν αυτός ο προπονητής μπορεί. Το ξέρετε από την αρχή. Όμως δεν είμαι Λουτσέσκου, είμαι ΠΑΟΚ, φίλε. Θα είμαι εκεί. Και ας βλέπω ότι μπορεί αυτός να μην πετύχει. Δεν μπορώ όμως να γυρίσω την πλάτη. Με τους θαμώνες της Μικόνου. Ούτε καθένας. Που αγαπάνε την ομάδα τους λόγω αποτελεσμάτων. Αυτό να το ξέρετε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν. Φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια. Πάμε η τελευταία γραμμή. Θα μας δώσει και τους νικητές. Καλημέρα. Ναι. Γεια και χαρά σου, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, φιλάρετε λίγο σύντομα. Να φύγω στην ώρα μου σήμερα. Πολύ σύντομα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι και διαβάζει κανείς τις εφημερίδες κάτω τις αθηναϊκές. Ναι. Το μόνο που διαβάζει με κεφαλαία και το έχουν κάνει όσοι διαβάζουν τον τύπο κάτω στις τηλεοράσεις, τις αθηναϊκές και αυτές. Αθώος! Δικαιώθηκε. Αθώος. Ναι. Και όλα αυτά τι είναι. Είναι ο επιστημονικός τρόπος για να φτιάξεις κλίμα. Βεβαίως. Να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Έχεις αυτό που εμείς κάνουμε. Εμείς ξέρεις τι θα κάναμε. Θα βάζαμε τη χειρότερη ποινή που θα μπορούσε να είχε η ομάδα. Σαν πρώτη σε επανεπιστημονική σωστά. Υποβιβασμό στην ομάδα. Ούτε αυτό που κάνουν όμως είναι το σωστό, έτσι. Δηλαδή δεν αυτό που κάνουν είναι στιγμή προπαγάνδα. Ναι, αλλά πρέπει να την καταπιείς κιόλας. Υπάρχει περίπτωση εδώ ο οπαδός του ΠΑΟΚ που είναι σκεπτόμενος και είναι μονίμος αμφισβητείας να φάει να το καταπιεί έτσι, αμάζητο. Δεν υπάρχει. Είναι σε ποιους απευθύνεσαι, κατάλαβες. Για φαντάσου να έγραφε κίνδυνος υποβιβασμού της ομάδας. Ναι, ναι. Για φαντάσου να έγραφε ότι αποκλεισμός διάλυση, από την Ευρώπη. Μας παίρνουν πίσω τους τίτλους και τα λοιπά. Ναι, αυτά είναι όλα. Ναι. Και αυτά όλα εξαφανίστηκαν. Οι άλλοι έχουν μασίσει τα λόγια τους. Οι άλλοι είπαν τις πολιτικές εφημερίδες και ξεχάσανε, λέει, να πούν τις αθλητικές. Και εμείς λέμε να φύγει ο Σαββίδης. Τέλος πάντων. Και μουρμουρίζουν, λοιπόν, τα λένε όσο μπορούν πιο μασημένα. Φιλάρετε. Και πάνε και κάνουν αστεία για να ξεχαστεί. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος, είναι τόσο απλωμένη η κατάσταση, που επειδή έχει φτιαχτεί ένας πυλώνας έξω από αυτό το κύκλωμα, έτσι, υπάρχει τεράστια σύγκρουση. Ας το καταλάβουμε για να ξέρουμε τι θέλουμε. Να είμαστε εμείς σπυρωμένοι με τις διαφωνίες μας, αλλά χωρίς να τρογόμαστε. Φιλάρετε, πρέπει να φύγω. Δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 59, σε παρακαλώ. 34 και ένα ακόμα. Αυτά ήταν τα κρέατα για το 22. Ρολόι του 22. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάω να δώσω τους τυχερούς. 34 και 22. Τα κρέατα. Τα κρέατα πηγαίνουν στον Παχυγιαννάκη Μάνο. Κρεατάκι από το Μιχαλάκι που γιορτάζει Παχυγιαννάκη Μάνο. Ζούμε σου μαζί και στο Λίμπερο της καρδιάς μας. Εννοείται, εννοείται στο Λίμπερο. 107,4. Και πάω να δώσω και το ρολόι. Το ρολόι πηγαίνει στον, κάτσε λίγο, μου άλλαξε η σελίδα, το ρολόι πηγαίνει στον Παραπούρας, εκεί πρέπει να πηγαίνει ο τόνος, Παραπούρας Βασίλης, Παραπούρας
Βασίλης, καλημέρα Κωστή Παοκάρα και σήμερα όλοι στο παλατάκι. Πες με την Ερήφη, εγώ με το γιο μου θα έρθω. Βάλαμε και το ρολόι σε 309. Παραπούρας Βασίλης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερη ώρα στέλνει λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο με εξαιρετικές γεύσεις. Απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια 705-750 τηλιβεριά. Φυσικά, καλό και το φοβερό προϊόν για την τριχόπτωση. Generethrix, ακόμα ένα προϊόν της Καλόε, λοσιόν που συνοδεύεται με εκπληκτικό σαμπουάν, 29,90 αντί για 55, βλέπετε άμεσα αποτελέσματα, πολύ άμεσα στο θέμα της τριχόπτωσης, 29,90 από 55, τηλεφωνήστε το 23-12-200-500 και φυσικά Tenda Home, Γιάννης και Γιώργος Καντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρίας, μπαμπάς και γιος, ό,τι θέλετε σε Tenda, εκεί και σε αντενεμική ζελατίνα και τα πάντα όλα. Έρχεται, όπως σας έχω πει, έρχεται η Τρόικα, μένετε συντονισμένοι, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.